Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Πρώτο overplay για τον μήνα Αύγουστο. Έχω μαζί μου έναν πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης. Έναν αθλητή που έχει επιλέξει να είναι μπασκετμπολίστας γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοντέλο. Είναι μέλος της καλύτερης πεντάδας του Champions League και πρώτο σκόρερ του BCL το 2017. Ποιος? Ο Μπογρίνιος! Γιώργος Μπόγρης στο overplay επιτέλους. Και εγώ αυτό περίμενα πώς και πώς, ότι θα κάνουμε συνέντευξη μέσα στον Αύγουστο να βράζουμε. Μπράβο. Βέβαια. Αλίμονο. Μεγάλη χάρη σου. Αλίμονο. Η καρία πήγε τέλεια. Πήγε όπως έπρεπε βασικά. Σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Μαζέψαμε 160 παιδιά φέτος. Μέχρι και που κόψαμε καμιά σαραντάρα. Του χρόνου σκοπεύουμε να μεγαλώσουμε κι άλλο. Παίξαμε. Ήταν η πρώτη φορά που το ανοίξαμε από 3-5 μέρες. Και έτσι τα μεγαλύτερα παιδιά τα οποία έχουν ήδη μια επαφή με το άθλημα καταφέρανε να εξειδικευτούν σε πράγματα και να κάνουν ατομικές προπονήσεις με σταθμούς και με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ψηλού επίπεδου, όπως ο Γιώργος Βόβορας, ο Βασίλης Γεραγωτέλης, ο Στράτος Τσαμπής, ο Γυμνάσιος Παναθηναϊκού Σφαλάς. Και θεωρώ ότι όλοι κερδίσανε κάτι από αυτό. Και στο δεύτερο κομμάτι ήταν πιο μικρή ηλικία που ενσωματωθήκαν την Παρασκευή με την Κυριακή για παιχνίδια και απρόσμενες εκπλήξεις, καλεσμένους κλπ. Περάσαμε τέλεια γενικότερα. Είναι η καρία το πιο ωραίο νησί της Ελλάδας, ρε φίλε, μόνο αυτό πες μου. Αν και είσαι από την άλλη πλευρά, είναι σαν να είμαστε... Κοίτα, η καρία η δικιά μου είναι το πιο ωραίο νησί της Ελλάδας, γιατί είναι το γνήσιο. Εσύ που είσαι Κολόμπας, πας από εκεί από το εμπορικό για να το παίξεις ότι είσαι εναλλακτικός και καλά η καρία, να είχαμε να λέγαμε. Αλλά πας στη μεριά που είναι σαν τη Μύκονο. Άρα τώρα μην μου λες για καρίες τώρα, εσύ αν είναι δυνατόν. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με κατσίκι στο τέτοιο στο λαδόχαρτο και εσύ τώρα μου έχεις μεγαλώσει με κλαμπ σάντουιτς σε μπιτσόμπαρο. Άλλο τον άλλο πάνω. Φίλε, θα σου πω ότι πιο παλιά που τους έβλεπα να σκάνε με καλά ρούχα, με φορέματα σε πανηγύρι, εντάξει πια σε πανηγύρι δεν πάω, έχω μεγαλώσει, τους έλεγα παιδιά η Ικαρία δεν είναι για όλους, αύριο το πρωί πάρτε... Έλα. Δεν έχεις μεγαλώσει, έχεις παντρευτεί. Άλλο τον άλλο. Πόσο χρόνο είσαι. Άστο πως χρόνο είμαι, δες εδώ τα μαλλιά τα δικά μου. Πέδε. Και τα μαλλιά τα δικά σου. Ναι. Και άσε με, είμαι ξανθός και το κρύβω. Λοιπόν, είπαμε, μπασκετμπολίστης από επιλογή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοντέλο. Πάμε να μπούμε λίγο στο πιστό overplay, φίλε, δεν πράσεις παίξω άμυνα. Με κάθε τρόπο, ξέρεις, συμπιές τον κόλλο και τέτοια. Με κάποιο τρόπο, πάμε να μπούμε λίγο στα θεματάκια μας. Ένα από τα πιο καυτά θέματα του καλοκαιριού. Περίμενες ότι ο Κώστας Λούκας θα πάει στον Παναθηναϊκό? Όταν έγινε, δεν το περίμενα η αλήθεια είναι, πίστευα ότι θα κατέληγε στη Φενέρ. Θεωρώ σωστή την επιλογή του όμως γενικότερα, αν κρίνω από τον Κώστα, τον χαρακτήρα του και όλο το background. Και στο λέω σαν Γιώργος γιατί είμαστε τελείως διαφορετικά παιδιά. Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ της αλεγκρίας και λίγο πιο πολύ του συναισθήματος και του να είμαι χαρούμενος κάπου, να περνάω καλά. Δεν τα παίρνω όλα τις μετρητές και αυτό ίσως είναι λίγο κακό γιατί πολλές φορές δεν σέβομαι τον εαυτό μου. Οπότε εγώ στην αντίστοιχη περίπτωση πιστεύω ότι θα υπογράψει πριν φύγω καν για διακοπές σε ένα λευκό χαρτί και βάλω το τι θέλετε και στο τέλος θα με κορόιδευα. Γιατί τέτοιος μπούφος είμαι. Από την άλλη, ο Κώστας επειδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι προϊόν δουλειάς, έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρει τα πράγματα στη ζωή του και έχει ξεπεράσει κατά πολύ το ταβάνι του. Θεωρώ ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήθελε να πάρει αυτό που το αξίζει, αυτό που το αναλογεί. Ένιωσε ότι στον Ολυμπιακό αυτό δεν θα το έχει και προχώρησε. Το ότι ο Παναθηναϊκός του έδωσε το χώρο, το χρόνο και ένα συμβόλαιο το οποίο τον ανταμείβει για όλη την προσπάθεια που κάνει. Γιατί όπως ένα παιδί που ξυπνάει 6 ώρα το πρωί, ήταν έφυγε στον διάδρομο μία ώρα. Ωραία. Εγώ 6 ώρα το πρωί γυρνούσα. Καλά έκανε και αντέμψε έτσι τον εαυτό του. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει πάντως με το οικονομικό σκέλος ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι ο Κώστας ζητούσε απλά το σεβασμό στη δουλειά του, δεν τον βρήκε και προχώρησε. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν η τρίτη φορά που ουσιαστικά αυτό γίνεται σε σχέση Κώστα Ολυμπιακού. Η πρώτη ήταν το 2010-2011 που προτιμήθηκε ο Κατσίβελης και πήγε ο Κώστας στον Άρη. Πήγε ο Κώστας στον Άρη, έπαιξε, απέδειξε, γύρισε πίσω. Ήταν κομβικό στην κατάκτηση δύο τίτλων. Έρχεται μετά η επόμενη φορά συμβολέου, επιλέχθηκε ο Βαγγέλης ο Μάτζαρης. Έφυγε ο Κώστας, πήγε στη Φενέρ, απέδειξε πάλι. Του βάλει σε μια Φενέρ, πήρε τους τίτλους.
Επέστρεψε στον Ολυμπιακό μια περίοδο που πραγματικά δεν έχει ποτέ ανάγκη τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη. Πήγε σε μια ομάδα που ουσιαστικά τότε χωρίς πρωτάθλημα δεν διεκδικούσε κανένα τίτλο. Την έκανε ομάδα που διεκδικεί τίτλου και που είχε μια σταθερή παρουσία στο Final Four, γιατί ήταν πολύ κομβικό όλα αυτά τα χρόνια. Και στην τελευταία φορά ουσιαστικά που πήγε να μιλήσει για ένα συμβόλαιο, προφανώς θεώρησε ότι θα του δινόντουσαν όλα. Δυστυχώς ο αθλητισμός σου δείχνει ότι ο παίχτης είναι ό,τι πιο αναλώσιμο και ο καθένας κάνει ό,τι σου φέρει. Δεν πήρε το σεβασμό που αυτός θεώρησε και προχώρησε την καριέρα του. Τώρα το ότι πήγε στο Παναθηναϊκό θεωρώ ότι ήταν ένα συνδυασμό, αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι εκδικητικός στο ότι θα πάω να αποδείξω άλλη μια φορά ότι ποιος είμαι και τι καταφέρνω και αφού εσείς δεν με θέλετε, σε συνδυασμό με το πόσο δείξανε ότι τον θέλανε άλλοι, γιατί είναι ένα παιδί που επειδή, όπως είπα πριν, δεν ήταν προϊόν ταλέντου, αλλά προϊόν δουλειάς. Το κακό με αυτά τα παιδιά, παρόλο που έχουν διάρκεια και έχουν το μεγαλύτερο ταλέντο, που είναι το work ethic, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε, χρειάζονται επιβεβαίωση. Οπότε πήρε την επιβεβαίωση που χρειαζόταν ο εγωισμός του και πήρε μια απόφαση η οποία, αν θα του βγει όχι, θα κριθεί στο τέλος και όχι τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Σε 3-4 χρόνια θα το θυμόμαστε καν και θα προχωρήσουμε. Εδώ ξεπεράσαμε τον Βασίλη Σπανούλη, εδώ έχουμε ξεπεράσει άλλους κι άλλους. Πόσο μάλλον για τον Κώστα, που είναι ένα παιδί που τα δικαιώματα θα δώσει ποτέ, θα είναι κάτω από τα φώτα συνέχεια και απλά θα κάνει όσο καλύτερα μπορεί τη δουλειά του, γιατί γι' αυτό κάνει πάντα. Γιώργη, είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούς έναν επαγγελματία αθλητή να τοποθετείται για αυτά. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι, αλλά κανείς δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια ενός συναθλητή σου. Όπως ο Σπανούλης πήρε τη μεγάλη απόφαση τότε να πάει στον Ολυμπιακό, να φύγει από ένα έτοιμο project, από την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και να ξαναγράψει την ιστορία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι και ο Κώστας έχει πάρει μια συνειδητή απόφαση που ικανοποίησε κάποιους, δυσαρέστησε κάποιους άλλους και για μένα θα κριθεί σε 2 με 3 χρόνια αν η απόφαση που πήρε είναι σωστή. Διότι αν ο Κώστας, παρότι είναι 34 και δεν είναι ίσως στο πικ του, καταφέρει να ξανακάνει τον Παναθηναϊκό ομάδα Final Four, τότε εκτιμώ πως η απόφαση θα είναι σωστή. Γιατί θα πάρει μια ομάδα από τον πάτο της βαθμολογίας και θα τον ξανακάνει μια ομάδα υπολογίσιμη, μια ομάδα Final Four στην Ευρώπη. Επομένως, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και θεωρώ ότι αν ένας αθλητής πρέπει να κριθεί καθαρά για μια απόφαση, άσχετα αν είναι από τον έναν αιώνιο στον άλλον, είναι με τίτλους και με επιτυχίες ή αποτυχίες. Τώρα τι να σου πω, εγώ δεν κρίνω αθλητές. Ότι τώρα προφανώς και ο Κώστας δεν το καταφέρει αυτό μόνος του, θα το καταφέρει μια ομάδα ή ακόμα και να αποτύχει, δεν θα αποτύχει μόνος του, θα αποτύχει ένα σύνολο. Δεν πιστεύω καθόλου στο ατομικό χαρακτηριστικό και στον παίχτη. Πιστεύω πάντα στον προπονητή και στην ομάδα. Γι' αυτό και συχαίνω με το NBA. Οπότε. Κάτσε. Δεν κάτσε νομίζω ακόμα ότι δεν ξεκινήσαμε. Να χαρά ξεκινήσαμε. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχουμε να κρίνουμε κάτι. Ο Κωστάκης μια χαρά. Θα πάει, θα πάρει τα λεφτάκια του. Σε 5 χρόνια που εσύ θα τον κρίνει, θα τον ψάχνουμε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Η Πάπια ξέρει που είναι η λίμνη, μεγάλη Αμερικάνη μου. Οπότε μην αγχώνεσαι. Και το δρόμο του θα βρει ο Κώστας και η ζωή θα συνεχιστεί και όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ αναλώσιμο μπροστά στη ζωή. Εντάξει, δεν είπαμε να τον κρίνουμε. Εννοώ να κρίνουμε την απόφασή του να πάει στον Παναθηναϊκό, ρε παιδί. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο Σπανούλης δεν. Όποτε η ζωή τι μου έχει δείξει, άσχετα τον αθλητισμό, όποτε παίρνει μια απόφαση, είναι για σένα εκείνη τη στιγμή αυτό που θέλει πιο πολύ. Άρα και να αποτύχει, η απόφασή του είναι σωστή γιατί αυτό έκανε εκείνη τη στιγμή. Αν ο Ολυμπιακός τον ήθελε και περισσότερο και πραγματικά, θεωρώ ότι ο Κώστας είχε μείνει στον Ολυμπιακό. Άρα όλο αυτό ήταν ένα πάντρεμα που μην κρίνουμε τον Κώστα, κρίνουμε και τον Ολυμπιακό, γιατί θα μπορούσε ο παράδειγμα Ολυμπιακό να του δείξει ότι τον θέλει πολύ και να τον είχε ανανεώσει από τον Ιανουάριο, όπω ανανέωσε το WOCAP, το FOL και όλου του υπόλοιπου. Ακόμα και αν κάνανε ομιλίε, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό θα μπορούσε να κάνει το βήμα μπροστά για να τον κρατήσει. Θα μπορούσε ο κότς Μπαρτζόκας να ήταν στο ραντεβού για να του δείξει ότι σε θέλω πολύ. Όλα αυτά δεν γίνανε. Άρα θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση που και οδήγησε ο Ολυμπιακό τον Κώστα να πάρει. Και ο Κώστα την πήρε γιατί θεώρησε ότι είναι καλό γι' αυτό. Οπότε μην κρίνουμε τον Κώστα, να κρίνουμε τον Ολυμπιακό και όσου ήταν τριγύρω από όλη αυτή την απόφαση. Δεν θέλω να είμαστε μεμονωμένοι σε έναν άνθρωπο, γιατί η απόφαση θεωρητικά δεν είναι
απόφαση. Η απόφαση είναι επειδή κρίνεις ότι δεν παίρνεις αυτό που θέλεις. Κάποιοι οδηγούν σε κάθε απόφαση. Εγώ Αυτό. ουσιαστικά, εγώ σαν φίλος του μπάσκετ, κρίνω μία απόφαση του Kevin Durant να πάει σε μια ομάδα ιστορική με το καλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών 73-9 και να πάρει δύο δαχτυλίδια τα οποία ήταν εύκολα. Το NBA, το οποίο το σχένες δεν είχε κανένα ενδιαφέρον τότε. Βλέπω Εσύ το λοιπόν κρίνεις αυτό. έναν, όχι, σου λέω ότι δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά σαν φίλο. Αυτός μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Εγώ θα πω σε έναν Kevin Durant τι θα κάνει, ή αν είναι καλός ή κακός αθλητής. Εγώ απλά σου λέω σαν φίλος του μπάσκετ. Τους έχεις 3-1, είσαι έτοιμος να στείλεις σπίτι την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών με 73-9 ρεκόρ και την επόμενη σεζόν παίζεις για αυτούς. Kevin Durant, ο καλύτερος σκόρερ, ένα από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Έχουμε ένα δεδομένο αυτό και έχουμε και τον Βασίλη Σπανούλη που φεύγει από το έτοιμο project, φεύγει από τα σίγουρα από τα αθλήματα της παρουσίας σε Final Four και στα ευρωπαϊκά και πάει σε μια ομάδα, τον Ολυμπιακό, και την κάνει κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Ναι, μεν δεν το έκανε μόνος του, εννοείται αυτό. Απλά εγώ σου λέω σαν πώς βλέπω μια κατάσταση σε έναν υπεραθλητή, γιατί σου ξαναλέω, εμένα με νοιάζει να λες εσύ που είσαι αθλητής πώς τα βλέπεις. Εγώ τι βλέπω από τον καναπέ μου που κάθομαι και τρώω πατατάκια και βλέπω τον Σπανούλη και τον Ντουράντ, δεν μετράει η γνώμη μου. Δεν σημαίνει το τίποτα το θα γράψω, θα γράψει ένας ένα tweet ή το τι θα πω εγώ. Εν τέλει, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν ο Κώστας καταφέρει να ξανακάνει relevant τον Παναθηναϊκό ως ένας από τους ηγέτες του, γιατί ο ρόλος που λες έπαιξε ρόλο. Αν ο Κώστας θα είναι ένας από τους σημαντικούς αθλητές που θα επαναφέρουν τον Παναθηναϊκό στο Final Four, η ιστορία θα γράψει ότι ο Κώστας Λούκας έκανε ξανά, βοήθησε ξανά στα μέγιστα στο να είναι ο Παναθηναϊκός ξανά relevant και ομάδα Final Four στην Ευρώπη. Είπες όμως, επειδή σχένεσαι το NBA και έτσι μου έδωσε μια καλή πάσα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σε ό,τι αφορά το Mirotic. Βλέπω ότι τώρα πριν λίγο και η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε και τον Higgins ότι δεν θα συνεχίσει παρότι έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό ακριβώς. Ο Mirotic λοιπόν, George, όταν αποφάσισε να αφήσει το NBA, γιατί δεν είναι τα πάντα τα λεφτά. Και ο Γιούλ είπε όχι στα λεφτά των Rockets και ο Mirotic είπε ότι ξέρεις τι, δεν θέλω τα λεφτά και να μένω στη Γιούτα. Θέλω λιγότερα λεφτά και να γύρω στην Ισπανία. Συμφώνησε για ένα ποσό, 5-10 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είναι. Και τώρα είναι στα δικαστήρια. Πώς κρίνεις εσύ, όχι πώς κρίνεις, πώς βλέπεις μια τέτοια απόφαση όταν είσαι αθλητής. Εκεί λέει, OK, δεν θα μείνω στη Νέα Ορλεάνη, δεν θα μείνω στη Γιούτα. Πάω να μείνω στην Ελλάδα να κάνω και τα μπανάκια μου στον Αστέρα το καλοκαίρι. Θα πάρω λιγότερα λεφτά, αντί για 20, θα πάρω 10. Και εν τέλει η ομάδα του λέει ότι ξέρεις τι, δεν σου δίνω και τα 10, φεύγεις και τα λέμε στα δικαστήρια. Κοίτα, όταν πήρε την απόφαση, θεωρώ ότι είχε κάνει το νερό την πραγματικότητα να κάνει κάποιες συμμετοχές, να παίξει βασικά στον διοίκηση σε καλό επίπεδο και επέλεξε την ποιότητα ζωής πάνω από αυτή τη τρέλα της Αμερικής που ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα παιδιά και τα στίβει. Και θεωρώ ότι okay, από ένα ποσό και μετά δεν έχει να κάνει μετά. Αλλά γι' αυτό σου λέω και ότι για τον Κώστα δεν θεωρώ ότι ήταν οικονομικό ο λόγος που είναι καταγραφή του συμβολικού. Αυτό το συμβόλαιο που μου λες τώρα για το μήνυμα τη είναι το δεύτερο. Θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά στην Βαρκελόνη, δεν είναι το πρώτο. Έχει γίνει και μια ανανέωση, έτσι δεν είναι. Σωστά. Άρα το δεύτερο συμβόλαιο δεν έχει να κάνει με την απόφαση του τι πρέπει να κάνει τώρα ή όχι. Η Βαρκελόνη έκρινε ότι δεν μπορεί πλέον να σηκώνει τέτοια συμβόλαια. Ίσως θεώρησε τις χρονιές της αποτυχημένες, εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί με τον τρόπο που διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκα, άμα πα στο Final Four είσαι πετυχημένο, τώρα θα το πάρει ή όχι, να τελείω το ματήχη. Δεν μπορεί να επιτρέψει η καλύτερη ομάδα όταν είναι το κάτω οι αγώνε. Οπότε θεωρώ άκουσε πετυχημένη τη σεζόν τη, γιατί πήρε και το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Μύρο τη για μένα είναι ο καλύτερο βασιλευτή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επέλεξε να έρθει πίσω για ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωή από να μένει στη Γιούτα, που θεωρώ ότι δεν θα είναι πιο ωραία από όλου τον κόσμο. Και να ταξιδεύει κάθε μέρα και να είναι σε ένα αεροπλάνο χωρίς να βλέπει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Πίστεψε ότι δεν θα πήγαινε καν στη Γιούτα και θα έλεγα να μείνω στην Ελλάδα με 500 χιλιάρικα και όχι μετά φέρνει ο Mirotic. Οπότε είναι λάθος άνθρωπο να ρωτήσει τη γνώμη μου, γιατί βάζονται ποιότητα ζωής πάνω από τα εφήμερα πράγματα όπως είναι. Μιλάς σε έναν άνθρωπο που άφησε το Los Angeles για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έτσι, είμαστε on the same page αυτό και γι' αυτό σε ρώτησα για τον
Μίροτιτς και δεν σε ρώτησα για τα μεταγραφικά, την Παρτιζάν κτλ. Γιατί είναι πολύ όμορφο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο συνειδητά όπως ο Καμπάτσο. Είπε ότι ξέρεις τι, δεν θέλω τα λεφτά του Παναθηναϊκού. Θέλω να γυρίσω στην Ισπανία να παίζω το πικ εν ρολ με τον Ταβάρες. Εκεί έχω τους φίλους μου, τα παιδιά θα ξαναπάνε σχολείο, όλα καλά. Είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις αυτό. Σου δίνει ένα πολύ ευρύ perspective. Μα και για τον Κώστα που τον κρίνουμε. Θεωρώ και αυτό ήταν ένας λόγος. Από το να πάει τώρα στη Τουρκία, ειδικά στη μεριά της Ασίας που είναι η Φενέρ, με τα παιδάκια του, τη γυναίκα του, οτιδήποτε, χίλιες φορές να είναι στην Ελλάδα και ας τρώει ένα μπούλινγκ για ένα χρόνο, παρά να αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι του πάλι και να μπει σε μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ ξένη και πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί όπως και να έχει αυτή τη σύμβουλο στη εξή έξω, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το ζωή που μπορούμε να έχουμε εδώ στη χώρα μας είναι σοκαριστικά καλή σε σχέση με αυτό που βιώνουμε. Και στο λέω εγώ που ήμουν στην Ισπανία έξω πέρα, δεν ήμουν σε καμιά μέτρα. Λοιπόν, είπες πριν ότι δεν σου αρέσει το ατομικό μπάσκετ, σου αρέσει το ομαδικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν την περσινή σεζόν έπαιξε το πιο ωραίο μπάσκετ, πιστεύω, στην ιστορία του. Όμως, όταν ήρθε η ώρα να κρυθούν οι τίτλοι, δηλαδή στα playoffs της Euroleague, είδαμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να έχει μεγάλε προσωπικότητε. Ο Βεζέγκο βάζει ένα τεράστιο τρίποντο για να ισοφαρίσει το ματ. Και ο Σλούκι βάζει ένα ακόμα μεγαλύτερο για να το κερδίσει. Πιστεύει ότι το σκεπτόμενο μπάσκετ, το ομαδικό μπάσκετ, το team over everything, είναι αρκετό για να φτάσει, όπω είπε πριν, στο Final Four, παίζει ρόλο και τύχη. Εγώ σου λέω ότι είναι αρκετό για να φτάσει στο Final Four, για να το κατακτήσει, ή χρειάζονται και οι μεγάλε προσωπικότητε, παίχτε που σου αρέσουν, τύπου Καρμέλο Άνθονι και τέτοια, ξέρει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το ομαδικό μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα. Αλλά όπως και να το κάνεις, επειδή στο τέλος τα όλα καταλήγουν στον μεταβολισμό και στο ένας-ένας, πρέπει να υπάρχει και αυτό το ένστικτο και η δημιουργία φάσης από τους παίκτες και να μην περιμένεις μόνο μέσω της ομάδας. Ενώ ότι το ομαδικό μπάσκετ είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σταματήσεις, το ομαδικό μπάσκετ σου δίνει συνέπεια και την πάθος και συνέχεια, ενώ το ατομικό αυτό δεν σου δίνει. Άρα, εγώ αυτό που θα πω, ιδανικό συνδυασμό είναι να μπορεί να βάλει, να αντιθασέψει το ταλέντο και να το βάλει μέσα στην ομαδική προσπάθεια. Δηλαδή, να παίξει το ένα-ένα, αλλά αφού έχει παιχτεί με επιτυχία το σύστημα και να έχουμε στοχεύσει το ένα-ένα. Θεωρώ και συχαίνομαι αυτό το άναρχο μπάσκετ το οποίο βλέπει στην Αμερική, που δεν με νοιάζει πόσο ποσοστά έχουν και από πού τα βάζουν. Απλά κατεβάζουν την μπάλα και την πηγαίνουν και είναι άλλοι μόνο του δίπλα. Κοιτάνε μόνο σαν πρώτο στόχο τα νούμερα του παίχτη και όχι το πώς θα καταφέρουν όλοι οι παίχτες να γίνουν involved και να έχει ένα σύνολο το οποίο οι 9 παίχτες από τους 12 έχουν 8 με 10 πόντους. Σαν center, σου αρέσει το ότι πλέον ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο είναι ένας αντιστάρ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να τελειώνει με τον μπάσκετ και να ασχολείται με τα άλογα του. Είναι Ευρωπαίος. Σου αρέσει που είναι ένας τέτοιος παίχτης νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και πήρε NBA, ή είναι κάτι που σου περνάει εντελώς αδιάφορο? Γιατί οι center έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τον Καπελά να τρέχει πάνω κάτω και ή θα σκοράρει από επιθετικό rebound ή θα του πετάξει λόμπο ο Trae Young. Κατά τα άλλα, είναι ένα position το οποίο έχουν κάνει dominate μεγάλοι παίχτες όπως ο Σακίλ Ονίλ, ο Χακίμ Ολάζουαν κτλ. Και τώρα έχουμε Γιώκιτς Εμπίδ. Θέλω να μου πεις, σε νοιάζει αυτό, είναι κάτι που σε δικαιώνει σαν center? Έχεις υπάρξει, ρε παιδί μου, σε ομάδες που απλά κάνεις κάρδιο και πας πάνω κάτω και δεν ακουμπάς την μπάλα και λες, ρε παιδί, τι θα γίνει? Την πιάσουμε εμείς να δούμε πώς είναι? Μου περνάει τελείως αδιάφορο, γιατί δεν ασχολείται με αυτά. Οπότε, okay, σίγουρα ότι ένα παιδί που έχει το μπασκετικό IQ και που είναι λίγο έξω από το σύστημα και πώς θα θέλει το σύστημα να είναι ο star του, είναι κάπως excited, αλλά από την άλλη, τι αυγά τη δουλειά. Ό,τι είναι τώρα, είτε θα είναι αυτό, είτε θα είναι κάποιο άλλο. Σε μένα μου αρέσει απλά να βλέπω παιδιά τα οποία δεν βασίζονται μόνο στα αθλητικά του προσόντα του, αλλά βασίζονται πιο πολύ και στο ότι έχουν την πλαστικότητα και το basketball IQ, που είναι κάτι που με εξιστάρει. Δεν θα ήμουν ποτέ στη δύναμη over the game. Μόνο αυτό. Άρα, αυτό που μου αρέσει στο Γιώκητς από όσο έχω δει τέλο πάντων, γιατί δεν είναι ότι παρακολουθώ και ιδιαίτερα, είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο πρώτα απ' όλα κάνει όλους τους συμπαίκτες να φαίνονται καλύτερους. Για μένα είναι το μεγαλύτερο προσόν. Και το φυσικό, δηλαδή, και μηδέν πόντους να έχει ένα μάτς. Ξέρω ότι ένα παιδί το οποίο σε μια άλλη ομάδα θα βάζε 10, θα το κάνει αυτό να βάλει 18. Και επίσης αυτό που μου αρέσει είναι ότι οι κινήσεις του και η πλαστικότητά του δίνουν ένα παίχτη μπάσκετ. Και εγώ, σαν παλαιάσκοπης παίχτης, γιατί όπως το αγάπησε το άθλημα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι τώρα,
Πάντα εκτιμώ τους παίχτες που έχουν μπάσκετ και είναι πολύ ρομαντικό αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα για μένα, ο Τεόντοσιτς είναι πάρα πολύ καλύτερος από τον Γόκα που άλλοι θα διαλέξουν τον Γόκα. Εμένα με ενδιαφέρει ο παίχτης να έχει αυτή την αλητεία και αυτή την πλαστικότητα και αυτό το ταλέντο. Δηλαδή το στυλ του Λεμπρόν, δηλαδή το Κούμπο, ναι, οκ, okay, το θαυμάζω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο με συγκινεί και δεν είναι κάτι το οποίο θα κάτσω να δω ούτε καν highlights. Θα μείνουμε για μερικά ακόμα δευτερόλεπτα στο NBA που δεν είναι το αγαπημένο, το ξέρω. Θέλω να μου πει πέρα του Τζόρνταν, ποιο είναι ο αγαπημένο παίκτη στο NBA, πιανού θα κάτσει να δει highlights, άμα σου στείλω ένα βιντεάκι, ρε παιδί μου, και είναι, ξέρω εγώ, του Jason Williams, του White Chocolate, ή δεν ξέρω, πιανού παίκτη θα κλικάρει να κάτσει να το δει, και πιανού θα πει, έλα μου, ρε τώρα, θα έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Κοίτα, σίγουρα οι παίκτες της παλιάς σκοπής μου αρέσανε πολύ καλύτερα από ο White Chocolate. Εγώ είμαι ένα μεγάλο φαν του Καρμέλο Άντωνη, όπω είπαμε πριν και πριν. Γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά που ξέρω ότι όταν έρθουν στην Ευρώπη θα είναι το ίδιο dominant όπω είναι στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι την καινούργια γενιά θα βάζω πάρα πολύ το Λίβα Ντόνσιτ. Το θεωρώ για αυτήν τον καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή γενικότερα στον κόσμο. Και σίγουρα θα δω παιδιά τα οποία δεν θα με εντυπωσιάσουν. Δεν θα κάτσω να δω καρφώματα δηλαδή με τίποτα. Πιο πολύ θα κάτσω να δω αυτό που σου είπα, μπάσες, πλαστικότητα, και μεγάλα σουτ παρά dominant game. Οπότε άμα πάμε σε όλον τον υποφόνα. Να μην είναι Τζόρνταν και να μην είναι Μπογρίνιο. Μόνο αυτό θέλω. Αυτό έλεγα. Ούτε αδελφές μου δεν παίρνουν από το χαλάτι μου. Άστρελάνες και εσύ. Λοιπόν, ωραία ερώτηση, δεν την έχω σκεφτεί, γιατί συνήθως οι ροές μου ήταν στην Ευρώπη, δεν ήταν τόσο στο NBA. Θέλω να ξέρω τι να σου στέλνω, ρε παιδί μου. Άμα είναι και είναι μια φάση που δεν θα σε ενδιαφέρει, να μην πω στη διαδικασία, κατάλαβες. Ναι, όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κοίτα, από ψηλό σίγουρα θα μου άρεσε να δω τον Χακίμ πάρα πολύ για το football του. Και από κοντούς, εντάξει, μου άρεσε πολύ ο Steve Nash βασικά. Εντάξει, πολύ λογικό. Ουσιαστικά σου αρέσουν οι παίχτες που πασάρουν και σουτάρουν με την ίδια ευκολία. Γιατί ο Μήλος, είχα στο overplay έναν καλεσμένο που είναι reporter των Clippers. Οπότε όταν ήμουν και εγώ πάνω και κάλυπτα τους Clippers, είχα πολλά παρεδώσει με τον Μήλος. Και του έλεγα ότι φίλε, ο Μήλος άφησε το στίγμα του στο NBA έστω και με αυτό το μικρό του πέρασμα. Δηλαδή αυτή η πάσα που έκανε στον DeAndre έτσι. Ο Kevin Durant, ας πούμε, ακόμα παραμιλάει για αυτή την πάσα. Επομένως, καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου αρέσει. Δηλαδή, δεν σου αρέσει ο Στεφ, δηλαδή που ήταν και σαν το Ρήνη τώρα που είχε έρθει και διαφήμιση στην Ελλάδα. Όχι, ε. Πολύ διαφορετικό. Ο Γιασκεβίτσιο μου άρεσε πάρα πολύ. Όντα πιο μικρό, τρελαινόμουν. Δηλαδή, θα καθόμουν να το highlight στο με το αυτό. Όσο σα γίνεται. Προσπαθώ να δω πιο παλιού τύπου το Πέτροβιτ ή το Βίγκο Τσουλέτια που ήταν πάρα πολύ. Τρελαίνομαι για Μπαμπά Σαμπόνης. Δηλαδή, αυτή η πάσα που είχε κάνει, που του δώσε σιλοπό και απλά έκανε ένα έτσι κι άλλο σιλίτη, την έχασε. Θεωρώ είναι ίσω από τι πιο ωραίε φάσει που έχω δει ποτέ βασιλικά. Νομίζω ήταν στην Αθήνα αυτό το παγκόσμιο. Στην Αθήνα. Βασικά θέλω άλλη μία το athlete's perspective. Θέλω να μιλήσουμε άλλη μία φορά για το athlete's perspective. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή που ο καθένα φτιάχνει ένα dummy account, κάθεται στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, γράφει οτιδήποτε. Ο τάδε είναι αργό. Ο έτσι δεν μαρκάρει, ο άλλος δεν έχει σούτ κτλ. Ο Μπράιν Σκαλαμπρίνη, λοιπόν, τον γνωρίζει τον κύριο. Ο White Mamba. Ο White Mamba, ακριβώς. Αυτός ο παίκτης. Αυτό νου στέλνω μου highlight, μαλάκα. Τώρα γάμισε με όλους τους άλλους. Αέδρα τότε. Λοιπόν, είναι ωραίος τύπος θέλω. Ακριβώς. 30 δεύτερα λίγο να πω λίγο για αυτόν τον παίκτη. Ο μέσος παίκτης στο 2K έχει 70. Αυτό στο 2K έχει γύρω είχε 60. Οπότε είναι ο τελευταίος παίκτης του πάγκου. Αυτός κάνει play-by-play στη Βοστόνη για τους Celtics. Και προκάλεσε μια μέρα στο ραδιόφωνο και λέει: λοιπόν, παιδιά, θα είμαι εκεί. Όλοι εσείς που λέτε ότι είμαι άσχετος, ότι δεν μπορώ, ότι ήμουν κομπάρσος, ότι ήμουν για τις πετσέτες, ελάτε να δούμε ποιος θα κερδίσει one on one. Κέρδισε όλα τα μάτς, νομίζω μόνο ένας του έβαλε ένα πόντο και κέρδισε 11-1. Θέλω λίγο να μου πεις πώς θα γίνει, αν θα γίνει κάποτε, να καταλάβουμε εμείς, ακόμα και εγώ, που εντάξει, τη μυρίζομαι λίγο, πώς θα καταλάβουμε ότι ξέρεις, αν πάμε να παίξουμε μόνο, όχι πόντο δεν ασφαλώ, ούτε ταμπλό δεν βρει μπάλα, ας πούμε. Είμαστε πολύ μακριά από έναν επαγγελματία αθλητή και σε ό,τι αφορά το gameplay, αλλά και σε ό,τι αφορά την προετοιμασία και τις θυσίες και τους κόπους που χρειάζεται για να είσαι professional basketball player. Η αλήθεια είναι ότι κάνεις λάθος ερώτηση σε μένα, γιατί δεν έχω να πάω να παίξω σε μονό ούτε 15 χρονών. Είμαι πριμαντόνα, θέλω μόνο παρκέ.
Από την Έτσι. άλλη, αυτό είναι μια ανασφάλεια που πρέπει να αποδείξει σε κάποιους ποιος είσαι, την οποία εγώ συγκεκριμένα δεν την έχω, αλλά παιδιά μπορεί να την έχουν. Τώρα για τον κόσμο και το hate, δεν έχω να σου πω και πολλά, γιατί η ζωή μου άλλαξε ριζικά το 2013-2014, που διέγραψα όλα τα application αθλητικών site και σταμάτησα να διαβάζω γενικότερα βασικά σχόλια, γιατί γενικότερα το περισσότερο hate υπάρχει στα αθλητικά site, δεν υπάρχει τόσο στι προσωπικέ μα σελίδε. Και έχει αλλάξει όλη μου ζωή. Είμαι αδιάφορο, δεν έχω ιδέα τι γίνεται γενικότερα στον αθλητικό κόσμο από αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν έχω μπει στο τρυπάκι αυτό το ότι ποιο είναι αυτό που με κρίνει, ποιο είναι αυτό που λέει αυτό. Θεωρώ ότι το hate, οι ρίζε του hate είναι η ζήλια. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά γενικότερα. Ίσως μερικές φορές με χιούμορ. Αλλά ναι, αν μπούμε στη διαδικασία να βγούμε σε ένα ανοιχτό, νομίζω δεν έχετε τίποτα και να φάτε και ξύλο από πάνω, γιατί έχετε ύφος. Επίσης, εσύ τώρα που μου λες ότι το μυρίζεσαι, όταν σε είδα από κοντά, δεν νομίζω ότι το φούλι μου. Εντάξει, το ότι βλέπεις μπάς, δεν σημαίνει ότι το μυρίζεσαι κιόλας. Και εγώ πάω στα μπουζούκια από τα 15, δεν ξέρω να παίζω. Κάποιος την έχει πει αυτή. Πάμε Εντάξει, παρακάτω. Ναι, δώσε ναι, μου ναι. λίγο χρόνο. Δώσε μου λίγο χρόνο να σου αποδείξω. Σου είπα υποτίθεται ότι μυρίζομαι. Δώσε μου λίγο χρόνο να σου αποδείξω. Μια μέρα θα Δεχτώ. δεις. Θα σου στείλω κάτι, Δεχτώ. θα μου πεις είσαι άσχετος ή θα δεις το back screen ή το κράτημα σε ένα game winner. Θα το δούμε. Άμα με κρίνεις εσύ, δώσε μου λίγο χρόνο, ρε παιδί μου. Okay. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπες τώρα, γιατί μου έδωσε καλή πάσα για τα μπουζούκια. Και επειδή εγώ, ρε παιδί μου, ξέρεις, όταν είσαι στην ξενιτιά, ακούς ελληνικά, εννοείται αυτό. Αλλά νιώθω ότι η μουσική βιομηχανία έχει υποβαθμιστεί αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Που βγάζω βέβαια κάτι κομματάρες να πούμε, είμαστε και καψούριδες, λιώναμε. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ, ποιος θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος ζωντανός, γιατί εντάξει, νομίζω ο Μητροπάνος είναι σε άλλο level εντελώς, ο καλύτερος μοντέρνος, θα βάλω αυτό την παράμετρο, ο καλύτερος μοντέρνος λαϊκός τραγουδιστής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κοίτα, δεν μπορώ να τους βλέπω. Δεν είμαι φαν ιδιαίτερα της σκηνής, όσο μάλλον στους άντρες, ίσως στις γυναίκες. Okay. Πες μου. Για άλλους λόγους βέβαια, όχι για το τραγούδι. Θεωρώ ότι το μπουζούκι είναι πιο αστείο για αυτή τη χώρα και όταν πας εκεί καταλαβαίνεις το επίπεδο και την αισθητική μας και τα κόμπλεξ που κουβαλάμε σε λαός και προσπαθεί ο καθένας να το παίξει πιο μάγκας και πιο πλούσιος από τον άλλο, είναι ό,τι πιο αστείο δώσει σε μια κοινότητα. Τώρα από εκεί και Δεν πέρα στο σταρήκω. ελληνικό τραγούδι, οι επαφές που έχω εγώ είναι γενικότερα της παλαιάς σχολής. Είμαι μεγάλος φαν Σωτηρία Μπέλου, Καζατζίδη κτλ. Οπότε, αν από αυτούς που είναι ακόμα ενεργοί, αν είναι, μπορώ να πω ότι κάποιο ξέρομαι και λόγω του ότι του είχε μεγάλη δυναμία ο πατέρας μου, ξέρω τα πάντα, είναι ο Βασίλης Καράς. Τώρα τα υπόλοιπα που μου είπες εσύ πριν, Βέρτης, Ρέμπους, Κωνσταντίνος Αργυρούς, μια χαρά, καλά παιδιά να είναι όλα, να έχουν υγεία, να κάνουν επιτυχίες, να παίρνουν τα λεφτά όλων των ταλέπορων, αλλά δεν νομίζω ότι συγκαταλέγονται στα δικά μου ερεθίσματα και στα δικά μου θέλω, γιατί θεωρώ τα περισσότερα τραγούδια πλέον της νέας εποχής είναι ό,τι πιο εφήμερο και ό,τι πιο εμπορικό γίνεται, που στοχεύουν μόνο στην άμεση αποταμίευση και όχι σε κάτι που θα ακούγεται μετά από 15-20 χρόνια. Είπες τρομερά πράγματα, φίλε. Δεν ξέρω αν το περίμενες ότι θα πεις τα πιο τρομερά πράγματα σε αυτήν την ερώτηση. Άκου κιόλας όμως, έχει να κάνει ότι έχει γίνει ουσιαστικά το τραγούδι πλέον τόσο εφήμερο όσο είναι και ο αθλητισμός. Που πραγματικά η τέχνη γενικότερα, που το τραγούδι είναι κομμάτι της τέχνης, είναι κάτι το οποίο μπορείς να επενδύεις, γιατί συνδέεσαι με συναισθήματα, γιατί σου ξυπνάει διάφορες αναμνήσεις ή εικόνες, σε εξελίσσει. Έχουμε καταφέρει πλέον ότι να κάνουμε την τέχνη κάτι τόσο εφήμερο και αναλώσιμο, όσο είναι ένας αθλητής ή ένα παιχνίδι που ζεις τη στιγμή, το απολαμβάνεις τη στιγμή, αλλά με το που τελειώσει ή περάσει η μόδα του, το ξεχνάς τελείως. Άρα, έχει να κάνει η τέχνη πλέον σαν ένας αθλητής, ο οποίος με το που τελειώσει η μόδα του και δεν μπορεί να σου προσφέρει, σου είναι τελείως αδιάφορος και αναλώσιμος και είσαι στο καινούριο, όπως γίνεται και στην τραγούδια. Και από την άλλη, όλο είναι σε ένα σκοπό το πώς θα γεμίσουμε. Βασικά είναι και η βάση της χώρας μας τέτοιες. Η στιγμή απόλαυση για να βάλουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλάκι και να προχωρήσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο με εκφράζει. Και εύχομαι πραγματικά η νέα γενιά τραγουδιστών που θα έρθει, και όχι αυτή προφανώς η στράφα, αλλά ίσως λίγο της πιο έντεχνης σκηνής, που και αυτή για μένα έχει χαλάσει πάρα πολύ σε σχέση με παλιά, γιατί γίνεται και αυτή πάρα πολύ εμπορική, να καταφέρει να βάλει βάση ώστε όταν ακούμε πλέον ένα ελληνικό τραγούδι και δεν θα είναι κάτι μόνο εφήμερο για να γεμίσουμε
τα στιγμιαία μας κοινά. Ωραία, τι μόρφωση έχω μοιράσει, θα τρελαθώ. Άρα καλά τα είπα, αυτό δεν το πες, ότι έχει χαλάσει πολύ η ελληνική μουσική βιομηχανία. Ναι, αλλά δεν μου λες είναι έχει ένας χαλάσει, κοντός. Μου λες έχει ότι είναι χαλάσει. ένας στήμα μπάσκετος. Πες ότι Ναι, κάτι αλλά ξέρω. Πες τι ότι μου κάτι λες, λέει για αυτός. τι να πεις, μου λες έχει χαλάσει η βιομηχανία και δεν βγαίνουν τραγουδάρες όπως του Βέρτη πλέον τα παλιά. Ρε φίλε, ο το Βέρτη λέει κάτι κάποιο τράγουδα μεγάλα. Αν είσαι ένα αστέρι. Μιλάμε για πολύ πιο παλιά. Μιλάμε Έλα, πάμε, επόμενη ερώτηση. Μίλα για MBS. Άσε, επόμενη εντάξει, ερώτηση. Ωραία, μίλα, θα μιλάει ο καθένας για αυτό που είναι σχετικό. Εγώ, αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Έχεις δεν το ξέρω καν αυτό που λες. Δεν θα σε ρωτήσω για τραμπουσική, γιατί έχεις μοιράσει πολύ, πολύ. Άμα θες, μπορώ να το αναλύσω και αυτό, άμα θέλεις. Έχω, άμα έχεις χρόνο, μπορώ να το αναλύσω και αυτό. Πώς το είπε ο Θοδωράκης, τι βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας? Δεν έχει να κάνει, θα σου πω εγώ τι βρίσκουν. Είσαι έτοιμος, είμαι έτοιμος, προσδεθείτε. Πανέτοιμος. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Η γενιά μας είναι η πιο άτυχη γενιά όλου του κόσμου. Βασικά όλων των εποχών, από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πλανήτης. Γιατί είναι η πρώτη γενιά που ουσιαστικά για μένα δεν έχει ένα καινούριο μουσικό ερέθισμα. Τι θέλω να σου πω. Στα 60s ακούσανε πρώτη φορά ηλεκτρική κιθάρα. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ακούσει ποτέ ξανά. Αυτό έφερε μαζί μια μόδα, προφανώς ένα ναρκωτικό όπως φέρνουν όλες οι μουσικές, και κάτι τελείως διαφορετικό στο αυτή. Η γενιά η προηγούμενη που αυτό δεν το είχε ακούσει, αμέσως το απέρριψε. Όπως κάνουν όλοι οι γονείς σε κάτι καινούριο που θεωρούν ότι δεν είναι στις δόρμες τις δικές τους. Οπότε όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής στράφηκαν σε αυτή τη μουσική γιατί ήταν κάτι διαφορετικό και γιατί ήταν το μέσο να πάνε κόντρα στους γονείς τους. Μετά από 10 χρόνια έσκασε η δίσκο, μεγάλη για κάδες, ομορφιές. Ωραία. Ήταν ρίχοι που δεν τους είχαμε ακούσει πάλι ποτέ. Οπότε ο κόσμος στράφηκε εκεί, έφερε μια νέα μόδα, ένα καινούριο ναρκωτικό και πάει λέγοντας. Όλο ο κόσμος στράφηκε εκεί. Οι γονείς αυτών των παιδιών, επειδή ήταν κάτι καινούριο, το κρίνανε και το απορρίψανε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Προχωράνε τα χρόνια και φτάνουμε στο 90 που ακούστηκε το πρώτο μπου. Δηλαδή, ήρθε στη ζωή μας η ηλεκτρονική μουσική. Μπράβο. Όλο αυτό τι έφερε, μια καινούρια μόδα στα ρούχα, ένα καινούριο ναρκωτικό και πάει λέγοντας. Οι προηγούμενες γενιές δεν το είχαν ακούσει πάλι. Κρίνανε τα παιδιά που τα ακούσανε, τα παιδιά για να πάνε κόντρα στους γονείς. Τι κάνανε, ακολουθούσαν αυτό το κύμα που οι πιο μεγάλοι το θεωρούσαν τότε αηδία. Πλέον έχουμε φτάσει σε μια εποχή που έχουμε μια 20ετία που δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο σαν ήχο και το μόνο καινούριο που έχουμε ακούσει είναι μίξεις όλων των προηγούμενων. Δεν έχει έρθει κάτι καινούριο σαν μόδα. Πλέον οι γονείς ακούνε τα πάντα, δηλαδή και εσύ θα έρθει το παιδί σου και θα σου ξέρει ότι αράζεις και ακούς ηλεκτρονική μουσική, αράζεις και ακούς ελληνικά, θα σε ακούσει να ακούς και ρόκ στο αυτοκίνητο. Πλέον οι γονείς έχουν μουσικά ερεθίσματα από όλα. Οπότε δεν μπορεί κάτι να τους κάνει να κρίνουν το παιδί τους και να του πούνε ότι απαγορεύεται. Και τι έχουν κάνει αναγκαστικά τα παιδιά για να πάνε κόντρα στους γονείς και σε όλη την κοινωνία ότι κάνουν κάτι διαφορετικό? Στρέφονται στις ιδέες. Και έτσι έχουμε πλέον μια κοινότητα και μια κοινωνία η οποία όλη μια γενιά για να πάει κόντρα στην προηγούμενη γενιά, αφού δεν μπορεί να πάει με κάτι καινούργιο που να έχει ποιότητα αλλά να είναι διαφορετικό, που να μην το δέχονται οι προηγούμενοι, στρέφεται στην ιδέα. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε κάτι επαναστατικό και κάτι καινούριο στην μουσική, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σαν γενιά γενικότερα. Το οποίο θα μας ανοίξει άλλους ορίζοντες, θα μας φέρει καινούριες μόδες και προφανώς και καινούργια ναρκωτικά. Αυτά. Δεν Φίλε, νομίζω ότι. Με έχεις αφήσει άφωνο. Δεν ξέρω τι να έχω πω να πω πραγματικά. Κάτι νομίζω ότι σας έλυσα το γρίφο για τη νέα γενιά. Έχεις κάνει drop. Drop τόσο gold. Drop your gold. Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή τι να πω ρε φίλε, δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο educational το επεισόδιο. Δηλαδή, okay, θέλω όμως σε αυτό το σημείο να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να περάσουμε στο αγαπημένο μου segment της εκπομπής. Σε είδα στους μπεταράδες, φίλε, έκανες παπάδες, είπες ιστορίες, είχα λιώσει στο γέλιο. 2 ώρες δουλειά, καθόπου να στο PC, είχα βάλει τη δεξιά οθόνη, σε έβλεπα και σ' άκουγα. Ελπίζω να έχεις κρατήσει μια καλή ιστοριούλα. Δεν χρειάζεται να είναι από παρκέ. Δεν χρειάζεται να είναι από ομάδα όπως αυτή η γαμάτη που είπες με τον Μπάο, ρε παιδί μου. Ελπίζω να έχεις μια καλή ιστοριούλα, μπορεί και από Ικαρία, κάτι καλό, με κάποια γιαγιά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλω να αφιερώσω μια τώρα καλή ιστορία στο κοινό του Overplay. Γενικότερα έχω άπειρο ψωμί στο κομμάτι των ιστοριών και δεν ξέρω από πού να αρχίσω σε αυτό το θέμα. Το κακό είναι ότι δεν μπορούν να υποθούν όλοι στον αέρα και επίσης θέλω να προσβάλλω. Να προσβάλλω και ανθρώπους, γιατί okay, για μένα κάτι είναι αστείο και δεν έχω τέτοια θέματα. Μπορείς να κάνεις όσο μου θέλεις για μένα. Αλλά περισσότερο νομίζω ότι είναι λίγο μιλιάκι. Θα σε βοηθήσω να σου πω ότι είναι 21 συν το όπως βλέπεις στη σκηνή. Είναι 21 συν, οπότε δεν θέλουμε κάτι
extreme, με χ, με θυμάσαι το τετράγωνο, ξέρω εγώ, ή το τρίγωνο, το καλή τηλεόραση. Ή το τρίγωνο, ρε παιδί μου, ή το τετράγωνο. Μην φτάσουμε στο χ. Με τρίγωνο, τετράγωνο είμαστε OK. Δεν ξέρω, έχουν βγάλει καινούργια σήμανση. Δεν ξέρω πόσο πιο απλό ήταν, ρε φίλε, από ένα ξεκάθαρο χρώμα με ένα σχήμα από πάνω. Λοιπόν, από πού να αρχίσω τώρα. Θες να πάμε ομάδα-ομάδα ή να το πάμε. Θέλω να μου πεις μία καλή, μπορείς να μου δώσεις μία καλή ή δύο. Βασικά οι περισσότεροι καλεσμένοι μου δίνουν δύο. Και ο Νίκος Ζέρβας μου έδωσε μία πολύ ωραία ιστοριούλα. Μου είπε ότι μπήκα μια μέρα στο δωμάτιο του Σπανούλη και σκόνταψε λοιπόν, πάνω το παπούτσι του που τα έχει έτσι. Είμαι πάω, ωραία. Ναι. Και παίζουμε στο Νόβγκορο, στο Νίσνη. Ωραία. Νίσνη τότε με ένα καράβι λεφτά. Που έχει, πώς τον έγραψε ένα Σλοβαίνο που ήταν NBA χρόνια, σέντερ με μακρύ λαιμό, καλό, Μπρέζετς πρέπει να ήταν, που παίζε χρόνια NBA, τη φουρνιά Νάχμπαλ, Μπρέζετς και λοιπά στην Εθνική Σλοβενίας, Κοστόφ, Κελάτη, υπερομάδα τώρα για το EuroCup, πόσο μάλλον για εμάς τον ΠΑΟΚ, είχαμε 250 χιλιάρικα μπάτσι το όλη ομάδα. Λοιπόν, και πάμε εμείς στην Νόβγκοροντ, φιλόδοξοι εμείς, τους έχουμε κερδίσει στο παλατάκι. Κάνουμε και τον αγώνα μας. Πέντε πόντους μπροστά στο ημίχρονο, καλή εμφάνιση κλπ. Πάμε στο ημίχρονο μέσα. Μιλάει και ο κόουτς ο Σούλης. Του λέω κόουτς, βγείτε, θέλω να πάω λίγο τουαλέτα γιατί προφανώς τα φαγητά στη Ρωσία με είχαν πειράξει. Ναι, μου λέει εντάξει, βγαίνει όλη η ομάδα έξω. Κάνω εγώ τη δουλίτσα μου, μια χαρά. Κάνω την καραθεσούλα μου και πάω να βγω για το δεύτερο μήνα. Έλα από το γήπεδο, επειδή είναι από αυτά τα τεράστια που έχουν στη Ρωσία, που είναι μπαλέτου, πατινάζ, αρσιβαρόν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν το Mall Athens και είναι πολυχώρος ουσιαστικά. Εγώ δεν ήξερα πώς θα βγω ξανά στην Ρωσία, γιατί ήταν πάρα πολύ στον αγώνα, πάρα πολύ περίπτωση. Και αδελφέ, είμαι τώρα και τρέχω. Τύπου 15 λεπτά δεξιά-αριστερά, ανοίγω πόρτες, ψάχνω να βρω που είναι το μάτσο. Δεν μπορώ να βρω το γήπεδο. Μιλάμε τώρα, τρέχω σαν το και Μπρεσελασιέ, σαν το Μουρλό, δεξιά-αριστερά, εδώ ανοίγω πόρτες, ανοίγω τσερλίντερ να χοροπηδάνε, κλείνω, πάω εκεί, ανοίγω. Κάνουν καλλιτεχνικό πατινάζ, ανεβαίνω ρόφους, κατεβαίνω ρόφους. Λέω, δεν μπορεί ρε, πώς. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και ξαφνικά με παίρνει μια κυρία και λέει, σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνετε αγγλικά. Και κάνω μπάσκετμπολ. Και με παίρνει από το χέρι, με βγάζει στο παρκέ. Είμαστε δύο λεπτά πριν λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Αναγκαστικά το backup μου ήταν ο εκρηκτικός Νικόλας Καλές. Δεν είχαμε άλλη επιλογή και ξεκινήσει. Και πήγα σε ένα μάτι το οποίο κερδίζαμε 5 και βγαίνει στο παρκέ. 8 λεπτά επειδή δεν μπορούσα να βρω. Μιλάμε, έτρεχα 25 λεπτά, δεν μπορούσα να βρω το γήπεδο. Και είμαστε στο μείον 18. Σοβαρολογείς τώρα. 23 points wing που λέμε στο χωριό μου. Έλα, top ιστορία. Top. Ήταν ωραία. Αλλά μπορείς να την κάνεις top την ιστορία αυτή με μια καλύτερη. Αυτό είναι το challenge. Είμαι ευχαριστημένος με αυτό που είπες. Να ξέρεις, άμα θες να μου πεις είμαστε εδώ, οκ, το κλείνουμε εδώ. Αλλά επειδή ήταν πολύ καλό, δώσε άλλη μία. Είναι ότι είμαι χαζός γιατί είμαι τώρα μια εβδομάδα ενώ ξέρω θα το κάνουμε αυτό. Και αντί να σου τη βρω την καλύτερη, γιατί πραγματικά έχω τρομερό όπλο στάσιο, καθόμουν και έπαινα παλιοκράσεις στα πανηγύρια. Στο δίμηνό μου στον Προμηθέα, έχουμε πάει να παίξουμε στον Κομέλσκι. Εγώ, δωμάτιο με baby άγρα. Εγώ όποτε πάω να παίξω εκτός, για να πω να βάλω την πινέζα μου, ότι έχω δει και αυτό το χώρο. Δεν πήγα φάλι σαν τον Μπούχο αθλητή, ξενοδοχείο, γήπεδο, τέτοιο και γύρισα. Επειδή δεν έχω το μεσημεριανό ύπνο, δηλαδή εγώ κάνω την πρωινή, τελειώνω, τρώω και πίνω το καφεδάκι μου και θέλω να κάνω τη χαζούλα μου. Αυτό με συγκεκριμένο. Λέω, baby, πάμε μια βόλτα ρε σήκα. Το baby έχει κοιμηθεί καλά το πρωί, πάμε μια βόλτα την Ρωσία και ξεκινάμε τώρα με το πόδι. Επειδή στο χάρτη αυτό είναι τόσο κοντά, για να πάμε κόκκινη πλατεία, ξεκινάμε το περπάτημα. Μισή ώρα, μια ώρα, τίποτα. Ταξί δεν μπορούμε να βρούμε γιατί δεν υπάρχουν στη Ρωσία. Προφανώς σταματάς από το μάθα μετά ανθρώπους στον δρόμο και του λες πάω εκεί, έχω 10 ευρώ, θες. Ναι, είναι τέτοιο το κόνσεπτ. Και έχω τώρα τον αγραβάνι και τον γυρνάω μέσα στη Μόσχα με αστικά λεωφορεία. Έχουμε χαθεί.
Δεν ξέρουμε πού πάμε, τι κάνουμε, τι δείχνουμε. Είμαστε τελείως αυτό. Γυρνάμε παραπέντε πριν φύγει η ομάδα να πάει στο φιλικό. Πάμε φιλικό, baby άγρα σέρνεται. Εγώ κάνω ματσάρα γιατί είμαι συνηθισμένος και έχω μετά ένα baby στο δωμάτιο. Όχι να με ζαλίζει. Να μου λέει δεν το πιστεύω και σε ακολούθησα και αν είναι δυνατόν. Κάναμε τον ευτυχημένο στην Μόσχα και εδώ που ήταν ευκαιρία για μένα. Και είχαμε ένα τέτοιο ωραίο σκηνικό. Που επίσης baby τότε είχε κολλήσει με Μάνθο Φουστάνο. Έβλεπε πάντα τέτοια Μάνθου. Και περπατούσαμε και έλεγε τις ατάκες του Μάρθου και καλά. Γκρίχελαν πεις, shame. Η Ελλάδα είναι ωραία. Και είχα πολύ καλή δίνη με baby μετά τη συνύπαρξή μας στον Ολυμπιακό και αυτό το δίνω στον Πρωθυπουργό. Αλλά πρέπει να σου δώσω λίγο ψωμί, ρε. Εγώ σε συγχωρώ γιατί ήσουν στο μαγικό νησί, ήσουν σε blue zone και ήθελα να είσαι όπως είσαι. Ούτε μηνυμάτα σου φιλόσοφος ήσουν εκεί. Τίποτα. Τον αλήθεια. Καλά, μια χαρά μήνυμα. Μου στείλες για να με στείλεις στο κουμπάρο σου να πάω να πάω. Πώς θέλω να κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Δεν χρειάζεται. Ναι, στο καμπί. Στο καμπί, στη Ράκη της Ικαρίας. Το καλύτερο φαγητό στην Ικαρία από φιλέτο τόνου σε μπριζολάκια χοιρινά, σε μακαρονάδες, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το καλύτερο μαγαζί στην Αργυρούπολη. Μόλις μου πεις άλλη μια γαμάτη ιστορία. Άλλη μια. Ωραία, θες να μιλήσουμε για το μαγαζί και εμένα θα μου έρθει, αλλά. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Καούτσο. Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση το πώς έχει στηθεί το μαγαζί από το λόγο στα ποτά, στο φαγητό. Θέλω να μου πεις πώς σου ήρθε η ιδέα και τι gap ένιωσες ότι υπάρχει στην αγορά για να ανοίξεις ένα τέτοιο μαγαζί. Γιατί πολλοί προσπαθούν να το κάνουν αυτό, να σερβίρουν μια δύσκολη κουζίνα. Δεν είναι τόσο εύκολη στο να είναι consistent και στο να είναι πετυχημένη. Θέλω να μου πεις. Τι σε οδήγησε στο να ανοίξεις μια τέτοια μαγαζάρα Γκαούτσο, in Αργυρούπολη. Λοιπόν, το μαγαζί ήταν τελείως τυχαίο. Με φέρανε εδώ να δω το χώρο και μου άρεσε. Δεν είχα στο νου ποτέ να ασχοληθώ με την εστίαση. Μη σου πω ότι σκορώδευα και όσο ασχολούθησαν, γιατί τα μαγαζιά αυτού του είδους είναι πραγματικά μια φυλακή. Αλλά μπήκα στο χώρο, χόρεψα και έχω ενθουσιαστεί. Επιτέλους έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Περνάω τέλεια και όλο αυτό το εξελίξω. Και γενικότερα δεν είναι ότι είδα κάποιο gap στην αγορά, γιατί θεωρώ ότι η αγορά έχει χώρο για όλους. Είδα ένα πάρα πολύ καλό σημείο, ένα πολύ ωραίο χώρο, το οποίο έχω βάλει την αισθητική μου. Και ο ανταγωνιστικός μου χαρακτήρας θεωρώ μήνα με το μήνα το εξελίσσει, γιατί δεν θεωρώ ότι θα πάνε. Εμένα ο στόχος μου είναι στην επόμενη πενταετία να το έχω στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου και δεν θα σταματήσω να το μεγαλώνω αυτό. Είτε σε κάβα, είτε σε κοκτέιλ και εντάξει, φαγητό κυρίως. Το φόκος μου είναι πιο πολύ στο μπαρ, γιατί εγώ θέλω να σε φέρω για ποτό εδώ, να χορέψουμε και να περάσουμε ωραία. Όχι τόσο το να σε φέρω να κάτσεις πρώτα να χειροκροτήσεις και να φας. Δεν θα φάμε δηλαδή, δεν θα μας ταΐσεις, κατάλαβα. Θα σε ταΐσω, αλλά μαζί με το ποτάκι σου, τι να σε κάνω. Σίδα και μεράκλη, τις πίνεις της βοτκίτσα σου. μετά το πόδι δεν έχει στόχο. Άρα εγώ θέλω πελάτη σαν και σένα γενικότερα, αυτό το κοινό θέλω να χτίσω. Με τις μουσικές που μου αρέσουν, που είναι η ηλεκτρονική βάση μουσικής γενικότερα. Και με τα λαϊβάκια που κάνουν στις τετάρτες με το rock disco σκηνικά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος και θα συνεχίσω να το μεγαλώνω όσο μπορώ. Γιατί Λεωφόρος Αλεξιοπόλεως 29 Αργυρούπολη. Γκάουτσο Athens. Θα έρθω να... Θα δούμε τώρα πώς θα είμαι, δεν θα είμαι, θα φύγω από το Σαββατοκύριακο. Τρεις μέρες να πάω και διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν αλλά... σε θέλω. Έχει σπάσει η Αθήνα. Για έλα από το Σεπτέμβριο όπως παίρνει, μπουκαλάτος, ωραίος. Σεπτέμβριο τι έγινε στο NBA. Χρωστάς και χάρη τώρα να με έχει κρατήσει. Μέσα λιωπήρι με έχει κρατήσει τόση ώρα. 1η Αυγούστου, ρε φίλε, ποιο θα το έλεγε. 1η Αυγούστου. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια ιστορία, ή να κλείσουμε και να μου στείλει ένα ηχητικό και να κάτσω να τη γράψω εγώ μετά να την αποκρυπτογραφήσω. Λες να τη γράψει, να την αποκρυπτογραφήσει. Ωραία. Δώσε μου κάτι από Ολυμπιακό, ρε φίλε. Κάτι επί David Blatt, κάτι έτσι περίεργο. Το ξέρει ότι ο David Blatt είχε σχεδιάσει όταν ο LeBron είχε χτυπήσει ένα game winner. Μέσα στους Bulls, το οποίο ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά τότε για μένα, γιατί είμαι οπαδός στους Chicago Bulls. Τότε έπαιζε ο Μίροτιτς μάλιστα στους Bulls. Ήταν ισοπαλία, σχεδιάζει ένα play ο Blatt για να βγει ο JR Smith στη γωνία για να στάρει για το τρίποντο νίκης. Και λέω LeBron no. Ναι, και λέω LeBron no. Δώσε μου το πινακάκι. Αυτά συγχαίρομαι. Ακόμα και αν το έβαλε αυτά τα συγχαίρομαι. Να πάρει τώρα ο παίκτης το πινακάκι, έλα μόνο στον τρόπο σου. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτό, όταν το έκανε ο Τζινόμπιλ, δεν σου άρεσε? Που πήρε και σχεδιάζει ένα play. Δεν μ' αρέσει γενικότερα. Μ' αρέσει αν έχει την κατάφαση του προπονητή και του πει πάρε κάτω.
Άμα πάρει το πινακάκι επίση, όχι, εγώ αποφασίζω, δεν μου αρέσει καθόλου. Γι' αυτό έφυγε ο Μπλατ το Θεωρώ. χρόνο. Την επόμενη χρονιά. Ωραία, αυτό είναι που δεν μου αρέσει, γιατί κανονικά θα πρέπει να μου διώξουν τον Ευρώ, αλλά τέλο πάντων. Αχ, αχ. Α παίξουν τέννη αυτοί οι παίχτε. Πραγματικά δεν μπορώ να του βλέπω. Δεν μπορείς να βλέπεις Ψυχήστε. το LeBron Όχι, James, ενώ εντάξει. δεν μπορώ. Εννοώ ότι. Εντάξει, τώρα μην γίνομαι και εγώ γραφικό, προ Θεού. Εντάξει. Ενώ ότι είναι παιδί μου, επειδή είμαι ρομαντικό και είμαι πολύ ρομαντικό πνεύματο. Εκεί κάνω το φόκου μου και αυτό με ενδιαφέρει. Δεν το κάνω στο. Ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη, δεν με απασχολεί αυτό. Γκόντ δεν θα γίνει ούτως ή άλλως. Έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα. Τελείωσε. Δεν ρωτάω καν, δεν έχω φέρει κάποιο καλεσμένο ακόμα, ούτε σκοπεύω να φέρω κάποιον λεμπρονικό και να του πω, ξέρεις, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Θεωρώ ότι είναι η πιο χαζή ερώτηση που μπορεί να κάνει. Γι' αυτό μα έπεσε τον εαυτό σου, μην την κάνει. Γιατί είναι όλα νόμια πράγματα. Και όλοι είναι καλοί. Όλοι είναι καλοί. Ανάλογα με το project που είναι, ανάλογα με τους συμπαίκτες που έχουν, ανάλογα με τη θέση που παίζουν, ανάλογα με την εποχή που παίζουν. Θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να συγκρίνεις δύο παίκτες είναι να είναι στην ίδια θέση, Την να ίδια παίζουν εποχή. στην ίδια, όχι και στην ίδια ομάδα. Δηλαδή, οκ, okay, και εγώ μπορώ να σου δείξω άπειρους ρολίστες που μπορεί ο Γιώργης να τους κάνει να φαίνονται παιχταράδες και οι ίδιοι παίκτες να είναι κάπου αλλού και να φαίνονται κακοί. Δεν μπορείς να κρίνεις παιδιά τα οποία είχαν άλλους συμπαίχτες, άλλους προπονητές και άλλα αυτά, κατά τη γνώμη μου. Πιο πολύ έχει να κάνει βέβαια όχι στους star players, αλλά στους ρολίστες αυτό. Αλλά όπως και να έχει και η εποχή και ο τρόπος που παίζονταν το άθλημα και όλα, δηλαδή δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και να μην πούμε ότι ο Γκάλης είναι ο καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών, απλά επειδή τώρα προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο. Είναι πάρα πολύ άδικο και για τον Γκάλη και για τον μπάσκετ γενικότερα. Γιατί για μένα ο πιο μεγάλο αθλητή όλων των εποχών σε κάθε άθλημα και σε κάθε χώρα δεν πρέπει να είναι αυτό που είχε τα καλύτερα αποτελέσματα ή που πέτυχε τα περισσότερα ατομικά. Για μένα είναι αυτό ο οποίο ανοίγει μια αγορά. Για μένα γι' αυτό είναι ο Τζόρνταν. Δεν είναι επειδή πασχετικά υπάρχουν και άλλοι πάρα πολύ καλύτεροι. Ωραία. Και ο Λεμπρόν είναι ένα από αυτού, και ο Κόμπι Μπράιντ ήταν ένα από αυτού. Γενικότερα και ο Μάτζικ Τζόνσον ήταν ένα από αυτού, και ο Λάρι Μπέρτ ήταν ένα από αυτού. Γενικότερα υπάρχουν παίκτε που θα μπορούν να χαρακτηριστούν με πασχετικά ακόμη. Για μένα ο Τζόρνταν είναι ο καλύτερο όλων των εποχών, γιατί κατάφερε να μπει στη μόδα. Το brand name έγινε τόσο μεγάλο, που έβαλε τον μπάσκετ στα σαλόνια, ό,τι έκανε και ο Νίκο Γκάλη. Ο Σπανούλη και ο Διαμαντίδη ήρθαν επειδή υπήρχε ο Νίκο Γκάλη. Άμα δεν υπήρχε ο Νίκο Γκάλη και το μπάσκετ στην Ελλάδα ήταν ακόμα ερασιτεχνικό, προφανώ και τα παιδιά δεν θα υπάρχουν. Όπω είναι το θέμα που έχουμε και τώρα που δεν είναι. Επειδή δεν υπάρχει μπάσκετ στις χαμηλότερες κατηγορίες, τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Έχουν βάλει ξένους στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχουν βάλει Αμερικάνους στην Α2. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Και επίσης τα συμβόλαια είναι τόσο αστεία που παλιά, εγώ αυτό που θέλω να σου πω, ο Διαμαντίδης, άμα έπαιζε στην τωρινή εποχή, μπορεί 18-19 χρονών που δεν είχε βρει ακόμα τον δρόμο του, να τα έχει παρατήσει γιατί το εισόδημά του θα ήταν αστείο στο μπάσκετ και θα προσπαθούσε να κάνει κάτι που σταθερό στη ζωή του. Στην εποχή όμω που ήσουν ο Διαμαντίδης και στη Β' Εθνική τα παιδιά βγάζανε 50.000 το χρόνο. Είχε ποιότητα ζωή πάρα πολύ καλή. Τώρα στην Α1 εγώ έχω παιδιά που βγάζουν 600 ευρώ. Δηλαδή οι παίχτε που είναι από 8 και κάτω παίρνουν το βασικό. Άρα γιατί ένα παιδί νέο που είναι 18 χρόνια, 19 να μην επενδύσει κάπου αλλού το οποίο θα έχει και διάρκεια και να πει θέλω να γίνει αθλητή. Θεωρώ ότι για μένα οι καλύτεροι παίχτε είναι αυτοί που παρακινούν τι επόμενε γενιέ να ασχοληθούν με αυτό και που πραγματικά βάζουν ένα άθλημα και το εξελίσσουν και το βάζουν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό δίνω τον Νίκο Γκάλη στην Ελλάδα και τον Μάικλ Τζόρνταν γενικότερα στο παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί έκανε το μπάσκετ μόδα. Το έκανε τρέντ, το έκανε ρούχα, το έκανε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εξελίχθηκε το μπάσκετ και γίνανε. Μια Πέρα από γρήγορη αυτό ερώτηση. δεν ήταν. Μια γρήγορη ερώτηση για να κλείσουμε. Γιατί πάνω σε αυτό που είπε είναι. Λες ότι μπορούμε να συγκρίνουμε δύο παίχτες που παίζουν στην ίδια θέση, στην ίδια ομάδα. Δηλαδή μπορούμε να συγκρίνουμε 3D και Span μόνο όταν παίζανε στον Παναθηναϊκό και ήταν στην. Δηλαδή είναι συγκρίσιμο μέτρο τα χρόνια που παίζανε μαζί ο Span και ο 3D για να το συγκρίνουμε τότε και όχι γενικά σαν καριέρα. Εσύ, για μένα δεν, πρώτα απ' όλα δεν είναι και η ίδια θέση, είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες. Γι' αυτό είναι χάζο να συγκρίνουμε αυτά τα πράγματα. Προφανώς ο Διαμαντίδης για μένα είναι ο πιο ολοκληρωμένος μπασκετμπολίστας που έχει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Ο άνθρωπος τα έκανε όλα, μάρκαρε από το 1 μέχρι το 4, ήταν παντού, διάβαζε το παιχνίδι, πάσαρε, σούταρε, ήταν ηγετικός μας στο παρκέ, ήταν καλός συμπαίκτης, ήταν κακός συμπαίκτης όποτε έπρεπε. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης μπάσκετ που έχει βγει γενικότερα
Okay, για μένα ο πιο ολοκληρωμένο ήταν ο Φάνης Χριστοδούλου, ο οποίο όλο είναι στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά ο πιο ολοκληρωμένο γενικότερα είναι ο Διαμαντίδης. Από την άλλη, ο Σπανούλης είναι ο πιο ηγετικό παίχτη που έχει κάνει ποτέ το μπάσκετ, το ελληνικό. Και είναι ένα παιδί το οποίο του αρέσει να κουβαλάει. Ο Διαμαντίδης θα έκανε μέχρι και εμένα να φαίνομαι παιχτά. Θα έκανε μέχρι και ένα τριάρι να φαίνομαι παιχτά. Γιατί δούλευε μέσα στην ομάδα και έβαζε με το εγώ του κάτω από την ομάδα. Ίσως οι κακές ομάδες να μην ήταν τόσο. Αλλά ήταν σε ένα σύστημα το οποίο το είχε κατανοήσει, με ένα προπονητή ο οποίος τον έπαιζε το στυλ που του τέριαζε και έλαμψε. Μπορεί να έρθει και από εκεί. Όσο ο Πρίντεζης έφυγε και πήγε στη Μάλαγα, γιατί ένα καλό Πρίντεζης έγινε ένα πολύ κακό Πρίντεζης, θα μπορούσε να είναι κάτι αντίστοιχο. Γιατί ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που ήταν παίχτης ομάδας. Δηλαδή στο μονό μπορεί να. Δεν θα ήταν 15 μήνες. Κατάλαβε πώς το λέω. Μπορεί να έπαιζα εγώ Ναι. πλάτη και να κέρδιζα. Έτσι, Στο έτσι, ναι. ομαδικό σύστημα θα ήταν μαγικό. Στο Σπανούλη στο μονό δεν θα βάζει ούτε μισό καλάθι, γιατί είναι ανταγωνιστικό και είναι ένα παιδί το οποίο κουβαλάει, σκοράρει, κάνει, δείχνει, το οποίο θα είναι, καλό και στι καλέ ομάδε, αλλά πρέπει να τον εκμεταλλευτούν οι καλέ ομάδε και πρέπει να έχει παιδιά σαν τον Διαμαντίδη για να τον εκμεταλλευτούν, και όχι εγωιστέ. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Βασίλη έλαμψε σοκαριστικά εκεί που ήταν ξεκάθαρο ότι είναι αυτό και όλοι οι υπόλοιποι είναι από κάτω. Γιατί του πήρε όλου από το χέρι, του κουβάλισε, του έφτιαξε και έκανε ένα σύνολο το οποίο το ότι πληρώθηκαν 12 παιδιά οφείλεται αυτό. Ο Διαμαντίδης απ' την άλλη είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να πληρωθούν 12 παιδιά και θα σε κάνει να δουλέψουν τα 12 παιδιά. Ο Σπανούλης όταν ήταν στην αρχή και ήταν στο ίδιο κόνσεπτ Ολυμπιακός, με 12 καλοπληρωμένους, δεν ήταν καλό. Δεν ήταν αυτό που περιμένουμε. Με Μήλος και Παπαλουκά την πρώτη χρονιά, λες. Μήλος, Παπαλουκά, Βούισιτς, δηλαδή είχε μια ομάδα με 12 αστέρες, 11 αστέρες και ο Σπανούλης και δεν δούλεψε το πλάνο. Ο Διαμαντίδης αυτή την ομάδα του Ολυμπιακού θα την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπη. Αλλά μετά τι έγινε, ήρθε ο Ντούντα, ο οποίος ξέρει, ο άνθρωπος, και τι είπε, έχω το Βασίλη. Χτίζω πάνω στο Βασίλη. Ο Βασίλης θα μου κάνει το μάτζαρι να μου φαίνεται για Σκεβίτσους. Θα μου κάνει τον Τάνστον να μου φαίνεται Dragon Target. Κατάλαβε, σου λέω. Και ο Βασίλης έκανε όλα τα παιδιά να ανέβουν τρία επίπεδα, γιατί αυτό το κάνει, που βαλάει, και να καταφέρει να πετύχει την ομάδα. Διαμαντίδης ήταν ακριβώς το αντίθετο. Αλλά γι' αυτό θεωρώ χαζόνα του συγκρίνει, γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικά κόνσεπτ παίχτη που και τα δύο χρειάζονται στην αγορά. Όπως παράδειγμα, θα σου πω τώρα για τον Παπαπέτρου, γιατί κάποιοι κράζουν κιόλας. Ο Παπαπέτρου φέτος στον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός έχει κανονικούς παίχτες, θα είναι ίσως ο καλύτερος παίχτης της ομάδας, η καλύτερη έκπληξη. Ο Παπαπέτρου στον Παναθηναϊκό, που έπρεπε να κουβαλήσει και να είναι ο ηγέτης και ο πρώτος σκόρερ, φαίνεται αστείο γιατί δεν είναι αυτό το παιδί. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο θα πει έχει το επιθετικό ταλέντο να κουβαλήσει, έχει την ψυχραιμία και την ωριμότητα να τους οργανώσει όλους και να κάνει. Τώρα που θα έχει το ρόλο του, θα είναι μαγικός. Και για μένα είναι πιο κομβική μεταγραφή του φετινού Παναθηναϊκού. Ειδικά με το πώς έχει χτιστεί το ρόστερ, που αναγκαστικά θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει αλλαγές και που έχει δύο playmaker, που είναι ο Σλούκας και ο Βιλντόζα, που είναι τρύπες στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός θα οδηγηθεί σε τριπλή αλλαγή, όπως έκανε παλιά με Γκίστ, Λάσμη και Μασούλη. Ο Παπαπέτρου θα παίρνει τους ψηλούς μέσα. Και θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι από τα πιο δυνατά παιδιά που θα αντιμετωπίσει εγώ σε όλη την καριέρα. Οπότε φαντάσου, και ο Μιλουτίνος και ο Φόλ θεωρώ θα τα βρουν πιο δύσκολα από ό,τι τα βρίσκανε με τον Παπαγιάννη και τον κάθε Παπαγιάννη. Οπότε είναι πολύ κομβικό παίχτη φέτος και φέτος θα λάμψει, που πριν 2-3 χρόνια μπορεί να τον γιούχαρε όλη η Ελλάδα και να έλεγε δεν κάνει και αυτό και εκείνο. Τώρα που έχει ένα ρόλο, θεωρώ θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ καλό ζευγάρι. Λέει, είναι πολύ ωραίο, αλήθεια το λέω, να κάθεται ένας επαγγελματίας αθλητής και να τα λέει αυτά. Μακάρι όσοι γράφουν με τη μαλακία τους στο Twitter ή οπουδήποτε να μπορούσαν 5 λεπτά να κάτσουν να μιλήσουν με έναν αθλητή και να τα λέει αυτός. Να σου πει αυτός κάτι και όχι να σου πω εγώ για τον μπάσκετ. Θέλω να μου πεις για την εθνική, θέλω να μου πεις ποιος πιστεύεις θα σκοράρει. Εγώ βλέπω μια ομάδα που θα παίξει πολύ καλή άμυνα. Έχουμε έναν Παπανικολάου που έρχεται από την καλύτερη του σεζόν. Έχουμε έναν Γουόκα που έχει κάνει μαγική χρονιά. Μπορείς να μου πεις αν πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος με μια ομάδα που θα βασίζεται στην άμυνα και ποιος και πώς πιστεύεις ότι θα τραβήξουμε στο σκόρ, φίλε. Γιατί πραγματικά εγώ μέσα από αυτή την ώρα που καθόμαστε και μιλάμε, έχω γίνει humbled, που είμαι humble σαν άνθρωπος, έχω γίνει humbled με το να μιλάω με έναν επαγγελματία αθλητή και να μου δείχνει πόσο άσχετος είμαι τελικά με τον μπάσκετ. Όταν μιλάς εσύ, φίλε, πραγματικά στο λέω αυτό. Εντάξει, τώρα η εθνική ομάδα γενικότερα θα κρυφθεί και όταν θα έρθει ο Γιάννης ή όχι. Σίγουρα. Αν θεωρήσουμε ότι δεν γίνει. Βέβαια, λείπει και από όλες τις φωτογραφίες, δεν το έχει σχολιάσει κανένας, είναι τρομερό αυτό.
Το έχετε κάνει όλοι γαργάρα, μεγάλη δημοσιογράφη της Ελλάδας. Όπως επίσης έχουμε κάνει γαργάρα όλο αυτό με τον, με τον Μήτογλου. Αλλά τι αυγάρι δουλειά, δυνατά και με δύναμη. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς σε αυτή τη χώρα. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι η ομάδα θα βασιστεί όπως σε όλα τα χρόνια στην άμυνα, στη σκληράδα και στο ταπεραμέντο το ελληνικό. Που τι σημαίνει, όχι ταλέντο, πάμε να τους δίνουμε όλους και ό,τι γίνει. Πιστεύω ότι έχει τα βάλει. Άμα δεν έρθει ο Γιάννης όλα αυτά, γιατί ήταν μεγάλες απώλειες. Για μένα ο Σλούκας ο Καλάθης, που είναι τα δύο καλύτερα playmaker, θα μπορούσε να έχει κάθε εθνική ομάδα. Και που είναι πιο παιδιά, κυρίως ο Νίκ, το οποίο θα μπορούσε να κάνει και το Παγκεράνι να λάμψει, θα μπορούσε να κάνει και άλλα που δεν αναλάμψουμε. Θεωρώ ότι πλέον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί ο Γουόκαπ να έχει κάνει την καλύτερη, από τις καλύτερες σχέσεις της καριέρας του, αλλά ο Παπαγιάννης δεν θέλει playmaker σαν τον Γουόκαπ. Θέλει playmaker τα οποία να μπορούν να τον φτιάξουν περισσότερο. Ο Γουόκαπ είναι πιο πολύ να γρανάζει μέσα σε μια ομάδα, πάρα πολύ χρήσιμος, πάρα πολύ σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο παιδί που θα σε κάνει να κάνεις νούμερο. Όταν είσαι ένας ψηλός, κυρίως που δεν είσαι σαν τον ίδιο, δεν είσαι αυτό που το σαν τη σελίδη θέλει κάποιος να σε βοηθήσει να το κάνεις. Σε μια μικρή παρένθεση δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Τούτης δεν θέλει τον Καλάθι που θα ανεβάσει τον Παγιάννη τρία επίπεδα όπως είπαμε και στον Παναθηναϊκό. Κλείνει αυτή η παρένθεση γιατί θα είναι αρνητά. Οπότε θεωρώ ότι η Εθνική θα έχει ζόρια, θα βγάλει μαχητικότητα, θα πούμε ψυχάρε στα παιδιά κλπ. Αλλά σίγουρα σε σχέση με τις ομάδες που υπάρχουν θα έχει να λαμβάνει. Μακάρι να είναι τυχεροί και να προχωρήσουν. Αλλά σίγουρα δεν είναι και από τα καλύτερα δυνατά ρόστερ που θα μπορούσαμε να έχουμε, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο και πόσο μάλλον ήταν, για μένα ακόμα και η Νέα Ζηλανδία είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ταλέντο που θα έχουν στον όμο. Είπες για τον Πάπη ότι θα κάνει μια τρομερή χρονιά. Εγώ συμφωνώ 100%. Είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμος και κρίσιμος ο Πάπη σε αυτό το ρόστερ το οποίο δεν είναι πρικισμένο. Απλά ο Παναθηναϊκός για μένα. Ναι. Για μένα, πέρα από το αν είναι επικίνδυνο αμυντικά ή όχι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια προσθήκη οπωσδήποτε. Άμα καταφέρει να πάρει τον το Μίχαλ, πώ το λένε αυτόν, τον Μίχλα, πώ το λένε αυτόν εκεί, ναι, το θα... αυτό να θα ανέβει επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν παίχτη. Γιατί βλέπω ενθουσιασμό στι τάξει, αλλά για μένα είναι μια μέτρια ομάδα. Ενώ ότι έχει ένα προπονητή ο οποίο, άμα έχει τον Γιασιβίτη του προπονητή, θα σου έλεγα θα γίνει καλή ομάδα. Έχει ένα προπονητή ο οποίο δεν νομίζω ότι την πάση στην λεπτομέρεια. Και είναι μια ομάδα που η οποία ναι, τα παιδιά κάνανε νούμερα, αλλά είναι όλοι ρολίστε. Δηλαδή πέρα από τον Βιλντόζα που okay, δεν είναι και ο νούμερο να παίξει στην Ευρώπη στην αποκαλύψη. Δεν έχει άλλο ένα παιδί που να φτιάχνει μόνο στι φάσει του. Και θεωρώ ότι στι αλλαγέ του Ολυμπιακού με τον Φόλ που τι παίζει πάρα πολύ καλά, που κρατάει ακούστη, αλλά είναι πάρα πολύ μακρύ. Θα βγει μεγάλη προβλήματα στην επίθεση. Γιατί okay, ο Χουάντσο ενέργεια καθόματα ναι, χωρί παιδιά που να μπορούν να δημιουργήσουν τι φάσει του δεν είναι τόσο καλή. Οπότε θα έπρεπε λίγο να ηρεμήσουμε με αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει ένα παίχτη ο οποίος να του αλλάξει τα κόζια επιθετικά και που να μπορεί όταν όλα παγώνουν να φτιάξει τις δικές τους φάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν το έχει ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα ρόστερ το οποίο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό με την ομαδική δουλειά, αλλά ο Αταμάν δεν είναι προπονητής που μπορεί να βάλει βάση σε αυτό. Και απ' την άλλη, για τους Ολυμπιακούς που αγώνονται, θέλω να πω ότι υποτιμούν πάρα πολύ την μεταγραφή του Λοξίπτα, ο οποίος θα ταΐζει τους ψηλούς οι οποίοι είναι τεράστιοι ασταμάτητα. Θα προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός, θα γίνει μια ομάδα low cost, και η οποία θα τους καταπίνει γιατί έχει ένα τεσσάρι το οποίο πασάρει μαγικά. Και οι συνεργασίες δεν θα είναι playmaker με ψηλό που στην προηγούμενη χρόνια. Θα έχει πάρα πολύ high low και πάρα πολύ low low ο Ολυμπιακός φέτος. Και η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, πόσο μάλλον να καταφέρει να κάνει και μια προσθήκη σε έναν παίχτη, όπως λένε, τον Ναν, που θα μπορέσει να τους ανεβάσει λίγο επίπεδο στο ένα-ένα από έξω. Τελικά είμαι μπασκετικός πάντως, να ξέρεις. Επειδή είπες, έχω πει πολλά πράγματα που είπες εσύ τώρα, που είσαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας με διεθνή καριέρα, έχεις παίξει εθνική Ελλάδος, προσπαθείς κτλ. Πολλά από αυτά που είπες τα έχω πει και εγώ. Με επιβεβαίωση, αν θα κοιμηθώ καλά το βράδυ, δεν είμαι μπάσκετος. Μια χαρά είμαι. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, επειδή βλέπω τον ενθουσιασμό και εγώ τον έχω δει με μεταγραφές. Για μένα ο στόχος είναι τα play-off, δεν είναι τόσο το Final Four. Το Final Four θα ήταν μόνο αν ερχόταν για σκεπή του προπονητή, πραγματικά. Ή αν πάρουν τον Μίχαλ. Τον Σβή. Έτσι. Συμφωνώ και εγώ. Γιατί άμα, γιατί άμα τα βάλει κάτω, υπάρχει Μπαρσελόνα, Ολυμπιακό. Ρεάλ. Ρεάλ Μαδρίτη. Ωραία. Φενέρ. Η οποία για μένα
θα είναι από τις πιο δυνατές φέτος. Τρομερή, Ωραία. τρομερή Φενέρ. Τρομερή, γιατί πλέον βρήκε τους ρόλους τους. Ο Ιτούδης χώρισε το παιχνίδι πάρα πολύ σωστά. Έκανε τις προσθήκες που έπρεπε. Και άμα είναι υγιής, θα πάνε καλά. Η Μακάβη που έχει κάνει τρομερές προσθήκες και έχει βρει τα πατήματά της, θεωρώ. Η ΕΦΕΣ, άμα τις βρει ο Τούρτος και με τις προσθήκες που έχει κάνει. Δηλαδή, οι ομάδες δεν είναι, είναι πάρα πολλές. Πού θα κάνεις. Ο Ερυθρός Αστέρας που για μένα έχει κάνει μαζικές προσθήκες. Η Παρτιζάν. Ο Παναθηναϊκός μια καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς παίχτες που θα θέλουν την μπάλα. Και με ομάδα που δεν είναι τόσο καλή αμυντικά. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ότι, παράδειγμα, ο Μπαλτσερόφσκι, δεν βρίσκω κάποιο λόγο που έγινε. Πέρα από την ανασφάλεια του Αταμά να έχει ένα πεντάρι το οποίο στάρει τρίποντο, δεν υπάρχει άλλο λόγο να υπάρξει στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα θέλει ένα πεντάρι το οποίο να έχει τη σκληράδα να κοντράρει τα μεγάλα κορμιά του Ολυμπιακού. Γιατί κακά τα ψέματα, καλή Ευρωλίγκα, στο τέλο τη ημέρα μόνο το πρωτάθλημα. Εμένα, σαν Γιώργο που έχω μεγαλώσει με το σοκρατικό καλή. Τώρα οι άλλοι που έχουν μεγαλώσει ευρωπαϊκά, ναι, Ευρωλίγκε και να είχαμε να λέγαμε. Εγώ πρωτάθλημα θέλω να πάρω τον Ιούνιο, να πάω να κάνω διακοπέ ωραίο πρωταθλητή. Τώρα, αν έχω πάρει και Ευρωλίγκα το Μάιο και να έχω χάσει το πρωτάθλημα, πάλι με την ώρα στα σχέδια βγαίνει. Πίστεψε μου. Έτσι. Και όσο και να λες εμένα Ευρωλίγκα με νοιάζει και οι παράγκε και τα τέτοια, ναι, και okay, υπάρχουν παράγκε, αλλά για μένα ο Μάγκε παίρνει την παράγκα με το μέρο του. Δεν έχει να κάνει τώρα. Ό,τι είναι. Τι βρεγμένη, τι μουσική. Τελικά, εγώ αυτό που θα κρατήσω από το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής είναι ότι καλά τα λέω. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα οκτάδας. Αν πάρει τον Σφί, τότε μπορούμε να πούμε. Γιατί θα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι. Ή το Γιασκεβίτσιος. Ή το Γιασκεβίτσιος προπονητή. Σωστά. Εγώ απλά επειδή κάτι ξέρω από NBA, λέω ότι ο Σφί είναι ένας παίκτης που είναι κλασικό διάρρη, ο οποίος όμως μπορεί να δημιουργήσει για άλλους. Δηλαδή έχει τριπλά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Είπα εγώ στην προηγούμενη εκπομπή, link δεν σου στέλνω γιατί δεν θα το δει και δεν θα είχα και την απέτηση να το δει. Είπα ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον περσινό Παναθηναϊκό δεν θα έκανε διαφορά. Είναι ένας παίχτης ομάδας, ένας παίχτης ο οποίος φτιάχνεται από το παιχνίδι της ομάδας με baseline cut, με ελεύθερα shoot. Είναι οξυδερκής, αλλά δεν είναι ο παίχτης που θα, δεν θα παίξει τρία. Δεν είναι ο παίχτης που θα πάρει την μπάλα να κάνει κάποια κίνηση. Τα λέω καλά ή όχι, κύριε Γιώργο? Όχι, εγώ. Αγόρι μου κάνει τρίπλα και φοβόμαστε να το χτυπήσει στο παπούτσι. Τι εννοείς? Γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι με μεγάλο στάτους λένε ότι θα παίξει τρία. Και του λένε, παιδιά, τι τρία? Τρία σε ειδικές καταστάσεις για κανένα λεπτό. Αγόρι μου, τι τρία τώρα? Δεν, ούτε ένα λεπτό σε ειδικές καταστάσεις. Πιο εύκολο είναι να παίξει πέντε για να πάρει κανένα λεπτό παρά να παίξει τρία. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Άρα κάτι ξέρω. Μπορώ να το πάρω αυτόν κάμερα ότι κάτι ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε κάνει συζητήσει, ούτε σε παρακολουθώ. Οπότε δεν μπορώ να σου πω. Όταν κάνουμε συζητήσει πιο αναλυτικά, θα με μπουκάλι βότκα μπροστά μα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και δημόσια ότι. Ναι, κάτι ξέρει. Να πούμε και κάτι κοινωνικό, σε παρακαλώ. Φυσικά. Επειδή είπαμε πριν για την εθνική. Ό,τι γουστάρει. Επειδή είπαμε πριν για την εθνική. Ο Γόκαπ ήταν μια πάρα πολύ καλή προσθήκη σχετικά. Ειδικά άμα έπαιζε ο Σιλούκα στην ομάδα ο Καλάπη. Από τη στιγμή που το κάνουν όλοι, συμφωνώ ότι. Γιατί να μην το κάνουμε. Βέβαια, αυτό μένα μου δείχνει μια πεινασμένη ομοσπονδία να αποδείξει ότι κάνει κάτι, ότι έχει κάνει μαντάρα παντού. Και ότι για να φέρει μια επιτυχία. Κάνει τα πάντα για να φέρει μια επιτυχία. Με μειώσει ποινών πρώτη φορά όλων των εποχών κάτω από του 24 μήνες και με ελληνοποίηση ενός Αμερικάνου. Καλά κάνουμε και γίνονται αυτά, γιατί είμαι φαν. Αφού το κάνουν άλλοι, ας το κάνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη, θα ήθελα να περάσουμε ένα μήνυμα ότι κανένα άθλημα και κανένα ταλέντο δεν πρέπει να είναι πάνω από την κοινωνική ισότητα. Και με χαρά να κάνουμε 500 workout Έλληνες, αλλά να κάνουμε και όλα τα παιδιά, σας παρακαλώ, που παλεύουν τόσα χρόνια που έχουν γεννηθεί εδώ και που κυνηγάνε τα δικαιώματά τους, και όχι δικαιώματα για να παίξουν την ομάδα, απλά να πάρουν μια ταυτότητα, για να μην χρειάζονται 35.000 χαρτιά να κάνουν ένα τραπεζικό λογαριασμό. Και στο λέω εγώ που έχω και το κατάστημα τώρα και έχω παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν μεγαλώσει εδώ και δεν μπορούν να κάνουν λογαριασμό στην τράπεζα γιατί αυτή η χώρα δεν τους θεωρεί Έλληνες. Πολύ απλά επειδή δεν βαράνε ένα τόπι. Επειδή το τόπι είναι εφήμερο και το μόνο που θέλει να ικανοποιήσει είναι εφήμερες διοικήσεις που προσπαθούν να βάλουν κάτω από το χαλάκι τα λάθη τους με επιτυχίες. Παρακαλώ να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αφού μπορούμε να κάνουμε όποιον θέλουμε σε ένα βράδυ Έλληνα επειδή έχει ένα ταλέντο. Ας κάνουμε και αυτά τα παιδιά που έχουν ένα άλλο ταλέντο. Και μπορεί να μην είναι αθλητισμός, μπορεί να είναι η ζωγραφική, μπορεί να είναι το σκάκι, μπορεί να μην μας φέρουν κάποια επιτυχία, αλλά είναι εδώ και ζουν περήφανα και δεν θέλουν την ταυτότητά τους για να εκμεταλλευτούν κάτι. Αυτό λίγο με έχει θυμώσει, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Όχι στο μπασκετικό κομμάτι, γιατί δεν με απασχολεί καθόλου, όσο στο κοινωνικό κομμάτι.
Δεν πιστεύω ότι κανένα ταλέντο και κανένα τόπι μπορεί να σε βάλει σε προτεραιότητα από κάποιον συνάδελφο. Επειδή είμαι ένα παιδί που δεν πιστεύω στα σύνορα. Πιστεύω ότι είμαστε ένας κόσμος και πιστεύω πάρα πολύ στην αγάπη. Θεωρώ ότι το κριτήριο θα έπρεπε να είναι όχι το που είναι ο καθένας, αλλά το πόσο καλή ψυχή έχει, που προφανώς ο Τόμας την έχει και το δώσαμε την ταυτότητα και το διαβατήριο, αλλά ας τη δώσουμε παράδειγμα και στον Αλή Μαθλούμ που έχω εδώ και δουλεύει στο μαγαζί μου και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος, με τρομερή παιδεία, με τρομερή κουλτούρα και ενώ νιώθει Έλληνας, ενώ συστήνεται σαν Έλληνας, στα χαρτιά δεν είναι. Αυτό. Γιώργο, ωραία τα αστεία και ωραία η κουβέντα για μπάσκετ, αλλά αυτά τα κοινωνικά θέματα είναι τα πιο σημαντικά. Ελπίζω αυτά να φτάσουν στα αυτιά των ανθρώπων που πρέπει. Όχι, θα είμαι ένας ακόμα που τα είπε, αλλά και θα περάσει έτσι, αλλά τι να πω, ένας ευαίσθητος σε αυτές τις διοικήσεις αυτές τις χώρες να εμφανιστεί πραγματικά. Να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη Βαλκάνια νοοτροπία που το μόνο που μας νοιάζει είναι ο κόλος μας και να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα και να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε όλοι μαζί τα κατσικάκια μας και να τα βγάλουμε στα λιβάδια να προσκάνουμε. Είσαι μεγάλος μάγκας γιατί ενδιαφέρεσαι και για το πιο γενικό κοινωνικό σύνολο αλλά και για τα παιδιά στην Α1 που δεν αμείβονται σωστά. Εγώ θα είμαι δίπλα σου για ό,τι θες να δημοσιοποιήσω για να πάρει έστω και λίγο, έτσι λίγα παραπάνω, να τα δουν λίγα παραπάνω μάτια. Ό,τι γουστάρεις μπορείς να μου στείλεις ανά πάσα στιγμή. Πάλι με την εθνική, ωραία. Είναι το κομμάτι του Ντίνου. Ο οποίος προφανώς είχε ένα πρόβλημα με το ντόπινγκ. Φταίει αυτός, φταίει γιατρός, δεν με νοιάζει ποιος φταίει στο τέλος της ημέρας. Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο είναι γενικότερα λίγο ιδιαίτερο, γιατί εγώ το βλέπω σαν καταπάτηση του αθλήματος γενικότερα, των αξιών, των συμπαικτών, όλου του συστήματος το οποίο είναι είναι ο αθλητισμός και η παιδεία. Δεν κρίνω γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει λάθος ή δεν έχει γίνει. Ωραία. Αλλά και να έχει γίνει λάθος, σε μένα δεν έγινε. Εγώ δεν πήγα ποτέ να πάρω την αμφιβολία. Σε άλλα τόσα παιδιά δεν έχει γίνει. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ άδικο. Αυτή τη στιγμή, έχοντας να είναι εκτός δράσης και όχι όντας αθώος, όντας μειωμένης της ποινής, δηλαδή είναι ενοχώς απλά με μικρότερη ποινή, να έχει μια θέση στην εθνική ομάδα χωρίς να έχει παίξει τα τελευταία 2 χρόνια, που κανονικά μόνο και μόνο που υπάρχει αυτό το τριγύρο θα έπρεπε η παιδεία και η ηθική και οι αρχές και γενικότερα ό,τι έχουμε σαν λαός ή σαν άνθρωποι, θα έπρεπε η εθνική ομάδα να είναι κάτι απαγορευμένο από τη στιγμή που δεν αθώθηκε, γιατί εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη γενικότερα. Είμαι από αυτούς τους χαζούς που έχω τυφλή εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, καθώς. Είχαμε μια μείωση στους 16 μήνες, ώστε να μπορεί να προλάβει και την εθνική και προφανώς την προετοιμασία με την ομάδα του, και καλώς ήρθε. Okay. Πόσο άδικο είναι για το Λευτέρη το Ματζούκα, παράδειγμα, που είναι ένα παιδί το οποίο είναι να ανάψει τα επόμενα χρόνια για το κάθε Λευτέρη Ματζούκα και που κόπηκε προχθές. Το θεωρώ πάρα πολύ αστείο γενικότερα και από τις διοικήσεις της Ομοσπονδίας, αλλά και γενικότερα από όλη την νοοτροπία όλων σας και κυρίως εσάς, γιατί θα στο πω σαν παιδί που θα βγω να πιω το ποτό μου και θα κρυφώ κάθε μέρα, αλλά χωρίς να έχω δώσει ποτέ τίποτα σαν χοντρό και σοβαρό δικαίωμα, όλο αυτό να έχει γίνει αβαβά. Και από την πρώτη εβδομάδα να λέμε πότε θα είναι καλά για να επιστρέψει ο Ντίνο στην Εθνική, να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Δεν το έχω δει σε κανένα site πουθενά, το έχετε θάψει όσο καλύτερα γίνεται. Και είναι γενικότερα πάρα πολύ άδικο για όλο το σύστημα και όλα τα θεμέλια του αθλητισμού. Και στεναχωριέμαι που πέρα από το κομμάτι της αξιοκρατίας και ότι ένα άλλο παιδί θα μπορούσε να πάει τώρα στο μπάσκετ, και δεν φωτογραφίζω τον Τίνο μόνο, γιατί από ό,τι έχω μάθει ήταν και άλλοι διεθνείς αθλητές υπό την επίρρεια βιταμινών, απλά δεν ήταν άτυχοι να έχουν doping control, με την ίδια γιατρό που κάνει λάθος στις συνταγές προφανώς. Είναι πάρα πολύ άδικο γενικότερα για όλο το σύστημα, γιατί βλέπω και ότι και εσείς δημοσιογράφοι από το Αντίνα προσπαθείτε να έχετε σαν βάση το δίκαιο, έχετε σαν βάση τα συμφέροντα και είναι πάρα πολύ λυπηρό και ο αθλητισμός είναι το τελευταίο πράγμα. Δεν θέλω να σκέφτομαι καν τι γίνεται στα κοινωνικά θέματα και στα πολιτικά. Αυτό. George, ο Ματζού δεν κόπηκε γιατί έχει παίξει 2 τουρνουά με την Εθνική και πρέπει να ξεκουραστεί το καλοκαίρι. Άσχετα με αυτό που είπες που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, απλά επειδή είπες και εγώ δεν ξέρω,
Όταν δεν Ωραία, ξέρω, άκουσα ρωτάω. με. Είναι 19 χρονών. Πιστεύεις ότι λέει θέλω να ξεκουραστώ, γιατί για να πάει να παίξει στο Παναθηναϊκό. Επίσης, ας το Μαντζούκα, ρε παιδί μου. Ας μην ήταν ο Μαντζούκας, ας ήταν. Ο Μπόγρης, ο Αμερικάνος. Όχι, ποιος Μπόγρης, ο Μπόγρης δεν τον νοιάζει καν. Ας ήταν ένα τεσάρι το οποίο θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία του. Ένας άλλος που θα κοπεί. Ο Τσαλμπούρης που θα κοπεί λογικά από την πάνε στραμμή. Ο Χατζηδάκης που είναι ήδη στην αυτοί. Και αυτό. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Ούτε ο Ντίνος έχει να κάνει με το πρόσωπο. Έχει να κάνει γενικότερα με την οτροπία της διοίκησης της Ομοσπονδίας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Που το μπάσκετ είναι ασήμαντο και περνάνε όλα έτσι. Αλλά στα πολιτικά και τα κοινωνικά θέματα, τι στο μπούτσο γίνεται σε αυτή τη χώρα. Είναι τρομερό. Αυτά. Από Γιώργο Μπόγρη, σου χρωστάω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, την οποία άκουσε με, θα την κάνουμε στο Instagram, επειδή τώρα πραγματικά έχω θολώσει και έχω μαγκώσει, γιατί η αδικία με πνίγει γενικότερα, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Φίλε, δεν μου χρωστάς τίποτα. Αυτά όλα που Όχι, λες είναι 100 φορές πιο σημαντικά από μια στενή ιστορία. Εγώ εντάξει, έχω μείνει επειδή άφωνος. άξερο. Δεν εκφέρω άποψη για Εγώ πράγματα που δεν ξέρω. Θα ήθελα να σου δώσω μια πιο αστεία ιστορία, γιατί θα την έβαζε cover και θα ακούγει και κάποιο τα ουσιαστικά πράγματα. Τώρα ξέρει τι θα γίνει. Δεν θα δουν την καβλάντα και δεν θα μπει κανένα, γιατί αυτοί είμαστε. Είμαστε μόνο για τον τίτλο. Δεν είμαστε για την ουσία. Αυτό. Εγώ θα σου αποδείξω ότι δεν είμαι αυτό και θα παίξουν τέλεια. Όλα αυτά τα σημαντικά που έχει πει. Εντάξει, μπορεί να μην βάλω τη μουσική, ρε παιδί μου, γιατί έχει κάνει drop πολύ gold και εκεί. Μπορεί να μην βάλω τη μουσική, αλλά θα τα βάλω όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο σημαίνει για μένα να έρχεται ένας αθλητής και να μην παίζει κασέτα. Έχω μιλήσει με star του NBA, έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Οι περισσότεροι έχουν μια κασέτα έτοιμη 11, εμείς 11 αυτοί, να μπούμε μέσα με ενέργεια να παίξουμε άμυνα κτλ. Είσαι μεγάλος μάγκας που τα λες όλα αυτά on camera κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από πλευράς μου να παίξουν αυτά όσο περισσότερο μπορούν. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα να πολύ. Καλά. Καλό Εγώ ευχαριστώ καλοκαίρι. για την πρόσκληση. Ήταν ένα δροσερό απόγευμα του Αυγούστου, παρεούλα. Είστε επανειδήν και τα λέμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλά να περνάμε. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα και καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, γιατί ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Τι πιο ακατάλληλη στιγμή, ποιος είχε αυτή την ιδέα να ξεκινάμε προετοιμασία 15 Αυγούστου, πραγματικά να φέρουμε τον Λιτζάρμο. Μεγάλε ζέλικο 1 Σεπτέμβρη. Μεγάλε ζέλικο 1 Σεπτέμβρη, γι' αυτό είσαι ο καλύτερο όλων αγώνων. Γι' αυτό είσαι ο καλύτερο όλων. Τζορτζ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο.